Καλημέρα σας, Δεσποινής. Πάλι εσείς. Μάλιστα, πάλι εγώ. Μα σας είπα, κύριε Αλεξίου, ο κύριος είπε να μην τον ενοχλείτε. Αχ, τι μου κάνατε, Δεσποινής. Τι σας έκανα εγώ. Δεν του τα είπα το όπως σας τα είπα. Είναι απόλυτος ανάγκη να τον δω. Είναι ένα ζήτημα επίγον. Μάλιστα, έτσι του είπα. Κατεπίγον. Ο κύριος δεν θέλει να τον ενοχλούν στο σπίτι. Το γνωρίζω. Προπάντων τον αναπαύεται. Και αυτό το γνωρίζω. Και όταν δεν έχει πάρει το χτυπητό αυγό του. Μα και αυτό το γνωρίζω. Αφού τα γνωρίζεις, παιδάκι μου, άμεσα το καλό και άφησε με και εμένα ήσυχη. Σας παρακαλώ, Δεσποινή, σας συγκεντρεύω. Κάντε ακόμη μια προσπάθεια. Μα θα με καταδιάσει. Δεν πειράζει, Δεσποινή. Δεν πειράζει εσάς, εμένα όμως με πειράζει και με παραπειράζει. Ακού, δεν πειράζει. Τέλος πάντων, πέρασε μέσα να δούμε τι θα γίνει με σένα. Περίμενε εδώ. Εδώ. Μάλιστα εδώ. Εγώ πάω μέσα και ο Θεός βοηθός. Ευχαριστώ εκ βάθους καρδίας. Παρακαλώ, δεν κάνει τίποτα. Κύριε! Μαμά! Με συγχωρείτε, κυρία. Τρόμαξα. Ξέρετε, μου είχε μείνει από την κατοχή. Έτσι. Εμένα θέλετε? Όχι, τον κύριο διευθυντή. Πρέπει να τον δω οπωσδήποτε. Μα είναι τόση ανάγκη? Μεγάλη. Κινδυνεύει η ζωή μου. Η ζωή σας? Από ποιον? Από μένα, τον ίδιο. Μα τι πάθατε? Συμφορά, κυρία μου. Δύο φορές τη νύχτα μου ήρθε ακόμα και η ιδέα της αυτοκτονίας. Αλλά σκέφτηκα ότι δεν έχω δικαίωμα να αυτοκτονήσω αν δεν ζητήσω πρώτα την άδεια από τον κύριο Αγγελή. Και ήρθατε να ζητήσετε την άδεια? Όχι. Αλλά? Να μου πει τι να κάνω. Μα τι πάθατε λοιπόν? Είμαι ερωτευμένος, κυρία μου. Α, αυτό είναι πολύ σοβαρό. Είμαι αξιολείπητος. Και τι θέλετε τώρα? Να το πω στον κύριο διευθυντή. Ότι είστε ερωτευμένος? Όχι, αυτό το γνωρίζει. Α, το γνωρίζει. Μάλιστα. Και ποια είναι αυτή? Μια συναδελφός μου. Η γραμματεύση του κυρίου διευθυντού. Αχα, η Λιλή. Μάλιστα, η Λιλή. Και δεν σας αγαπά? Ουχή. Αλίμονο, κυρία μου. Έκανα τα πάντα για να τη γίνω συμπαθής, αλλά αισθάθηκα αδύνατον. Ο κύριος Αγγελής, τον οποίο άνοιξε την καρδιά μου, με συνεβούλεψε να τη ζητήσω επισήμως. Χθες το βράδυ πήγα σπίτι της. Λοιπόν? Με πέταξε έξω με τις κλωτσιές. Αυτό θέλω να του πω. Ο κύριος είπε να σας πετάξω όξο με τις κλωτσιές. Θεέ μου, ούτε φουτμπόλ να μου λέει, θα με κλώτσαγαν έτσι. Ελάτε τώρα, πηγαίνετε και του τα λέτε στο γραφείο. Ευχαριστώ πολύ, κυρία μου. Παρακαλώ. Δεν φαντάζεστε πόσο είμαι δυστυχής. Τα σέφη μου. Στο καλό και υπομονή. Ευχαριστώ πολύ, κυρία μου. Και εσάς, Δεσποινή, σας ευχαριστώ. Παρακαλώ, δεν κάνει τίποτα. Τα σέφη μου. Τα σέφη. Καλό παιδί, κυρία, αλλά λιγάκι βλάκας. Να ήτανε μόνο βλάκας, είναι και ερωτευμένος. Ερωτευμένος, με ποια? Με τη Λίλη. Ω, με αυτή την τσαμπερδόνα. Με αυτή. Φώτη! Α! Άξι και ξερός! Τι θέλεις πάλι? Πήγαινε πάρε μου τσιγάρα γιατί δεν άκουσε, παρακαλώ πολύ. Μα τα θέλει αυτή και σε πιάσανε πάλι. Ελά, στα ρόγια μας πετάξε το βάζο στο κεφάλι. Αλλά δεν είναι για τίποτα. Ελά, πήγαινε γρήγορα και κοίταξε μην κάνεις κανένα χρόνο. Σε πέντε λεπτά να είσαι πίσω. Και τι είμαι, Ζάγκουαρ? Ας τα λόγια και πήγαινε. Εν πάση περιπτώσει πάω. Εν πάση περιπτώσει γκρεμοτσακί σου. Πέτρε εσύ, το ιδιαφετικό μου σου είχε πολύ θάρρος εδώ μέσα. Ελά, στα λόγια και πήγαινε, σε παρακαλώ. Καλά, τι. Γιατρός Νικολάου! Περάστε, γιατρέ, περάστε! Τι συμβαίνει με τον κύριο σου, Ουρανία? Ω,
από τίποτα τα συνηθισμένα του. Δηλαδή. Ένα χαϊδολογέται. Χαϊδολογέται. Δεν το ξέρετε τώρα. Τρέμει για την υγεία του. Αφού πολλές φορές κρεβατώνεται με πυρετό 36 και 7. Ούστε δεν είναι άρρωστος. Άρρωστος ο κύριος. Η μόνη του αρρώστια είναι ο ύπνος. Και προπάντα το ροχαλιτό. Αφού το πενεύεται πως ροχαλίζει δυνατά. Πα. Λέει το δυνατό ροχαλιτό είναι υγεία. Ειδοποίησε τον ότι ήρθα. Μάλιστα πάω να τον φωνάξω. Mm. Α, λάθος γιατρέ, καταφωνεί. Έτσι το διέλο, μωρί. Καλημέρα, γιατρέ. Καλημέρα, γιατρέ. Το αγώ μου, γρήγορα. Μάλιστα, κύριε. Μαλλιά και κουβάρια, τσακίσου μπρος. Αρχίζομαι, κύριε. Λοιπόν. Τι λοιπόν. Μου τηλεφώνησα να έρθω επιγόντως και ανησύχησα. Πώς φαίνομαι. Καλά. Δεν είμαι οχρός. Ναι, κάπως οχρός. Πολύ οχρός. Όχι και πολύ. Πάντως είμαι οχρός. Μάλλον. Δεν μ' αρέσει καθόλου αυτό. Α, όχι, όχι, όχι. Ουφάντα, γόχλο. Τι πες. Γόχλο, ουφάντα. Δεν καταλαβαίνω. Μα ξέρει μικρός θα μου σου λέω, πώς φαίνεται. Καλή. Δεν είναι χαλασμένη. Λίγο χαλασμένη. Δηλαδή τι λίγο. Όχι πολύ. Γιατρέ, ήξεις αφήξεις σήμερα. Δεν μας τα λες καλά. Ωραία, αδέλφε. Μη γίνεσαι για κατά φαντασία ένας ασθενής. Η αλήθεια είναι ότι ο οργανισμός σου έχει μια ανομαλία. Ασήμαντη. Αλλά αυτός δεν είναι λόγος να ανησυχείς. Πάντως μου φαίνεται ότι δεν κοιμήθηκες καλά σήμερα. Απέσια, γιατρέ μου. Με ενοχλούσε όλη τη νύχτα η καρδιά μου. Γι' αυτό σε φώναξε να έρθεις. Τώρα τελευταία έχεις αυτές τις ενοχλήσεις. Δεν μου λες, Αγγελή. Σε βασανίζει τίποτα. Με βασανίζει. Τι πράγμα. Μια σκέψη. Μάλλον όχι. Πολλές. Δηλαδή. Να. Σκέφτομαι πώς θα τα καταφέρω να χωρίσω με την Ελένη. Να χωρίσεις. Ναι, γιατρέ μου, να χωρίσω, αλλά δίχως να στενοχωρηθώ. Και επειδή δεν βρίσκω τρόπο να χωρίσω, δίχως να στενοχωρηθώ, στενοχωριέμαι. Μα δεν μου λες, τρελάθηκες. Γιατί? Μα τι μα και ξέμα. Δεν σου λέω τίποτα το καταπληκτικό, ούτε ο πρώτος άμα, ούτε ο τελευταίος. Μα όλοι οι άνθρωποι που χωρίζουν έχουν μια αιτία. Και δεν πιστεύω να έχεις εσύ καμιά για να χωρίσεις με την Ελένη. Ή μήπως έχεις. Όχι. Και τότε. Βαρέθηκα. Βαρέθηκες. Ναι. Δεν είναι σοβαρότατος λόγος αυτός για μένα. Μπορεί, αλλά η Ελένη τι σου φταίει. Δεν λέω εγώ τι μου φταίει. Τότε λοιπόν. Κι εγώ τι φταίω όμως. Άλλωστε τι παράπονο μπορεί να έχει. Τόσα χρόνια έχει ένα Γιάνγκο Αγγελή κοντά της. Δεν μπορεί όμως ο Γιάνγκος Αγγελής να είναι κτήμα της αιωνίως. Μα τι εγωισμός είναι αυτός. Εγωισμός γιατί. Επειδή κοιτάω τον εαυτούλη μου. Τον αγαπώ εγώ τον Αγγελή γιατρέ μου. Και δεν θα τον αφήσω να θυσιαστεί για χάρη κανενός. Αν πώς. Έτσι να σου πω. Είσαι τρομερός. Έτσι με τι να κάνω γιατρέ μου. Τα αυγά σας κύριε. Το χτύπησες καλά. Μάλιστα κύριε. 20 λεπτά, ε. Με το ρολόι κύριε. Α, μπράβο. Δεν μου λες τι απέκανε με εκείνο τον τυφλό. Του έδωσε το δεκάρικο. Και δεν θα ξαναπατήσει, ε. Ξέρω κι εγώ κύριε, έτσι είπε. Καλά πήγαινε. Μάλιστα. Ποιος τυφλός είναι πάλι αυτός. Είναι ένας που πέσει κατά το παραθυρά μου. Καλά, τόσο λυπητερό ο φιλότυπος. Όταν ακούω εκείνο το «Ε, χέι, γιάι, καί, με ένε κόσμο», ραγείς η καρδιά μου. Δεν μπορώ να έρθω, πώς το λένε. Δεν μ' αρέσουν να έρθω λυπητερά καθόλου. Καλημέρα σας, γιατρέ. Καλημέρα σας, κυρία μου. Πώς είστε. Ευχαριστώ καλά. Εγώ που λες, γιατρέ. Πώς πάει το στομάχι σας. Κάπως καλύτερα. Εγώ που λες, γιατρέ, είμαι... Τάσου, βρε Γιάνγκο, εγώ και εγώ και εγώ. Άφησε να μιλήσω πρώτα με την κυρία. Και... Το στομάχι της δεν έχει τίποτα. Μια χαρά είναι, έτσι, Ελένη μου, ε. Θαυμάσια, Γιάνγκο. Εγώ που λες, γιατρέ, είμαι άνθρωπος πολύ στενάχωρος. Εσύ προπαντός είσαι άνθρωπος ανυπόφορος. Ο Γιάνγκος, όχι δά, θυσιάζεται για μένα. Αφού μου είπε σκέφτη ύστερα από 3 μήνες ότι απόψε θα με πάει και στο θέατρο. Τα βλέπεις. Και πού θα πάμε, Ελένη μου. Στην Ηλέκτρα. Δεν είμαστε καλά. Άκου στην Ηλέκτρα. Σαν να χωστώ τίποτα, εγώ να στενοχωρηθώ με τα οικογενειακά του Αγαμέμνονα. Ωραία αντίληψη για την αρχαία τραγωδία. Έτσι είμαι εγώ. Αν θες εσύ, Ελένη, πήγαινε. Μόνη της να πάει. Γιατί όχι. Ευχαριστώ. Δεν πρόκειται να πάω πουθενά. Όπως θέλεις. Πάμε σε κύριε, τρέχουμε να πούμε πολλά στον δρόμο. Ναι, πάμε. Χαίρετε, κυρία μου. Αδειώ σας, γιατρέ. Πατζάμπα σου. Ευχαριστώ. Να χωστώ. Συγγνώμη, εσύ. Έχει μείνει λίγο. Γεια σου, Ελένη μου. Γεια σου. Καλά είμαστε εδώ, γιατρέ. Να κάτσουμε. Ναι. Γκαρσό, φέρε σε παρακαλώ 2 καφεδάκια. Αμέσως, κύριε. Λοιπόν, γιατρέ μου, τι έχεις να με συμβουλέψεις πάνω σε αυτό το ζήτημα. Άκουσε, Γιάνγκο. Δεν είναι σωστό να χωρίσεις από την Ελένη. Βέβαια, μπορεί να μην είναι γυναίκα σου, αλλά είναι μια πιστή σύντροφος. Και απορώ μάλιστα πώς δεν την έχεις στεφανωθεί ακόμα. Είμαστε για τέτοια, γιατρέ μου, τώρα, σκέφτεσαι. Ναι, λέω, υπάρχουν πολλά ζευγάρια που βαριούνται. Δεν χωρίζουν όμως. Και ο καθένας βρίσκει έναν τρόπο να τα βολέψει όπως όπως. Και τέλος πάντων, εσύ που φροντίζεις τόσο πολύ τον εαυτό σου, κοίταξε να... Τι.
Τώρα δεν είναι σωστό αυτό που θα σου πω, αλλά... Τι θέλεις να πεις, γιατρέ μου, πες το. Να βρε, αδερφέ, να βρεις μια φιλινάδα. Τι γελάς. Έχω. Έχεις. Αλλά θα περίμενε την αδειά σου. Ο βίος είναι βραχής, γιατρέ μου, και η φτώχεια θέλει καλοπέραση. Α, το θηρίο. Και ξέρεις ποια είναι. Ποια είναι. Η Λιλή. Η γραμματέα σου. Πέφτει από τα σύννεφα. Ομολογώ. Δεν το μιλήσεις ποτέ σου. Ποτέ. Είναι καταπληκτικός, γιατρέ μου. Να, γι' αυτό θαυμάζω τον εαυτό μου και λέω: μπράβο σου, Αγγελή, είσαι σπουδαίος. Μα ήταν ανάγκη να κάνεις φιλνάδα στη γραμματέα σου. Καλά, εσένα θα έκανα. Βέβαια, αστεία τώρα. Θέλω να πω δηλαδή. Μια υπάλληλος, φίλε μου, είναι η νεότης φιλενάδα. Πρώτον, την έχεις διαρκώς κοντά σου. Δεύτερον, σε ξεκουράζει τη δουλειά σου. Τρίτον, πληρώνεται από την επιχείρηση. Τέταρτον, μπαίνει χωρίς παρεξήγηση ακόμα και μέσα στο σπίτι σου. Και το σπουδαιότερο, άμα τη βαρεθείς, την απολύεις. Κατάλαβα. Θέλεις να παντρευτείς την Λιλή. Τα μυαλά σου και μια λίρα, γιατρέ. Πολύ αφελής είσαι. Μέχρι σε μένα για τέτοιες γάφες. Είσαι ίσα που θέλω να απαλλαγώ και από τη Λιλή. Αυτό στο συνιστώ. Γιατί. Γιατί είναι θεοπάλαβη. Θα έχεις μπλεξίματα με δάφτυλο. Α, μπορεί να χωλάει τα μέτρα μου. Τις έχω πει ένα καλό παιδί. Να την παντρευτεί. Φυσικά. Είναι ο μόνος τρόπος για να ξεκόψει. Γιατί τώρα τελευταία έχει γίνει πολύ ενοχλητική για αυτή. Δηλαδή, αν κατάλαβα καλά, θέλεις να χωρίσεις από την Ελένη και να απαλλαγείς και από τη Λιλή. Μπράβο, γιατρέ μου. Θέλω να απαλλαγώ και από τις δυο. Και ο σκοπός. Ελευθερία. Ελευθερία. Ελευθερία δράσεως, γιατρέ μου. Δεν θέλω μπέλα στο κεφάλι μου. Και προπάντων θέλω λεφτά. Πολλά λεφτά. Γιατί δραστήριος είμαι, νέος είμαι, ωραίος είμαι. Άξι και ξέρος. Γιατί οι άλλοι είναι καλύτεροι που παίζουν με τα εκατομμύρια. Θέλω να έχω κι εγώ τις επιχειρήσεις μου. Να έχω τις κουρσάρες μου, τις φίλες μου, τα κοτερά μου, τα ταξίδια μου. Πολύ λίγα ζητάς. Θέλω να μπορέσω να πω κι εγώ. Φάει, Αγγελή μου. Πιες, Αγγελή μου. Γλέντα τη ζωή σου, Αγγελή μου. Και γεια, πυρημιχθεί το. Κατάλαβες. Κατάλαβα. Λοιπόν, τι με συμβουλεύεις να κάνω. Να κόψεις το λαιμό σου. Μωρέ, λέγε ό,τι θέλεις εσύ. Θα έρθουν όπως τα θέλω εγώ τα πράγματα. Άντε, πάμε γιατί αργήσαμε και θα με περιμένω στο εργοστάσιο. Πάμε. Τα καφεδάκια σας, κύριε. Νωρίς τα έφερες εσύ πάλι. Άντε, πλήρωσε γιατρέ, γιατί εγώ έχω χιλιάρικο απάνω. Καλημέρα. Καλημέρα. Μπαμπά, τι ύφος είναι αυτό. Με ποιον έχεις. Με ποιον άλλον, με τον Αλεξίου. Γιατί. Γιατί είναι παλαβός. Δύο μήνες τώρα δεν λέει να ξεκολλήσει αυτό το φουστάνι μου. Έλα, είσαι υπερβολική. Τι μου είπες ότι είμαι υπερβολική. Όχι και υπερβολική. Γιατί λιγώνεται, αναστενάζει, πετάει πόντους, γυαλίζει το κεφάλι του ο τυφλοπόντικας και διαρκώς με παίρνει από πίσω. Κατάντησε η σκιά μου. Στο τραμ μαζί, στο θέατρο μαζί, στο γραφείο μαζί, δεσποινείς και δεσποινείς. Όχι δά πια, όχι δά. Σ' αγαπάει ο Καημενούλης. Και τι φταίω εγώ αν με αγαπάει. Του δώσες και εσύ λίγο θάρρος, ε. Στην αρχή το έπαιρνα σε αστεία. Μα το πράγμα έφτασε στο προχώρητο. Χθες ήρθε στο σπίτι μου και με ζήτησε γάμο. Και αν δεν τον πάρω, λέει, θα αυτοκτονήσει. Εγώ τον συμβούλεψα να σε ζητήσει. Εσύ. Και ποιος σου ζήτησε εσένα να με αποκαταστήσεις. Να, είπα δηλαδή μήπως. Φτάνει και μη μου πεις λέξη. Μα είναι εξωφρενικό δηλαδή να το καλοσκεφτείς. Φρεπεδάκι μου. Πατέρας μου είσαι. Μάνα μου είσαι. Αδερφός μου είσαι. Σου ζήτησα γαμπρό, παιδάκι μου. Αν μη είχα όρεξη να παντρευτώ εγώ, τον έβρισκα μόνη μου το γαμπρό. Δεν έχει ανάγκη Λιλή από προξενητάδες. Μα παιδάκι μου, δεν το έκανα για κακό σου. Ο Αλεξού είναι λαμπρός δέος. Να τον τρίψεις στην κασίδα σου. Εμπρός. Θα σε έρθει, κύριε Διευθυντά. Ορίστε, η σκιά μου. Γάτα να ήμουν και να μου δένα στην ουρά μου τενεκέ, θα τραβούσε αυτό το βάσανο. Δεσποινείς. Τι θέλεις, Αλεξίου. Σας ζητώ συγγνώμη, κύριε Διευθυντά. Ναι. Δύο λόγια μονάχα ήρθα να σας πω. Λέγε, παιδί μου. Σας ευχαριστώ για ό,τι κάνατε για μένα και σας ευγνωμονώ για όσες προσπάθειες καταβάλλατε, αλλά δεν πρόκειται να ενοχληθείτε πια για την υπόθεση αυτή. Δεν τη θέλω πλέον τη Δεσποινίδα. Μπα! Γιατί? Γιατί... Πώς αυτό, τι συνέβη? Δεν μπορώ να το πω η παρουσία της, πάντως μετενόησα. Μάτια μου! Σιωπή εσύ, Δεσποινής. Αυτό δεν είναι προς τιμή σας.
Μα καλά, εσύ δεν πήγες χθες να τη ζητήσει επισήμως. Χθες μάλιστα, κύριε Διευθυντά. Σήμερα όμως έχω να τη στείλω να με παρακαλέσετε τι θέλω. Χρυσό! Ω, θα πάω στο τέλος Δεσποινής. Η Δεσποινής με ειρωνεύεται. Αφού είναι έτσι, θα το πω στον κύριο Διευθυντή. Κύριε Διευθυντά, η Δεσποινής δεν είναι ανεπίληπτη. Έχει εραστεί. Τι έκανε, λέει. Εσείς, κύριε Διευθυντά, τη φαντάζεστε ανεπίληπτη. Έτσι δυστυχώς τη φαντασόμουν κι εγώ. Ποιος σου τα είπε? Μόλις οι συναδελφοί μου σήμερα έμαθαν πως πήγαν να τη ζητήσω εις γάμον, άρχισαν να γελάν. Και ύστερα μου είπαν πως είμαι ηλίθιος. Και ύστερα μου είπαν πως η Δεσποινής έχει ερωμένο έναν κύριο που στέκεται ψηλά. Ψηλά? Πολύ ψηλά. Ποιος τα είπε αυτά? Οι συνάδελφοι Νικολαίδης και Ερεμιάδης. Νικολαίδης και Ερεμιάδης. Πολύ καλά. Θα πουληθούν αυτοί. Και σου είπανε ποιος είναι ο φίλος της? Όχι, δυστυχώς. Επέμενα πολύ, αλλά μου το απέκρυψαν. Μου είπαν μόνο ότι είναι ένας σπουδαίος κύριος με θέση μεγάλη. Ένας κύριος που το φοβάται όλος ο κόσμος, γιατί είναι ισχυρός και ωραίος. Ωραίος? Είπαν ωραίος? Έτσι μου είπαν. Άλλο, άλλο. Μου είπαν ακόμα να προσέχω, διότι θα μπλέξω άσχημα. Αλλά αν εγώ, κύριε Διευθυντά, παρετούμε, δεν το κάνω από φόβο. Σας βεβαιώ ειλικρινά, δεν είμαι θυλός. Το κύριο αυτό, όποιος και είναι, εγώ το περιφρονώ. Το περιφρονεί? Μάλιστα, το περιφρονώ. Άντε στο καλό σου, παιδάκι μου. Με συγχωρείτε, Δεσποινής, που θίγω το μέρος της σας. Σας βεβαιώ όμως ειλικρινά πως οποιοσδήποτε και να είναι αυτός είναι ένας εσχρός. Ακούω, Αλεξίου. Αυτοί οι άνθρωποι, κύριε Διευθυντά, είναι συνήθως διεφθαρμένοι και εκμεταλλεύονται ελαφρά κορίτσια. Εγώ, Δεσποινής, σας είχα αγαπήσει με αγνών έρωτα. Εσείς, κύριε Διευθυντά, ξέρετε τι επιδιώκουν αυτοί οι διεφθαρμένοι. Καλά, καλά, ξέρω, άντε πηγαίνει τώρα. Το σέβομαι, κύριε Διευθυντά. Άντε στο καλό, παιδί μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το πατρικό ενδιαφέρον. Καλά, 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 καλά. Το σέβομαι, κύριε Διευθυντά. Άντε στο καλό σου, παιδάκι μου, άντε. Χαίρετε, Δεσποινής. Διαπαντός. Τι με νοιάζει εμένα? Φυσικά, τι τον νοιάζει τον κύριο. Όλος ο κόσμος είμαι εδώ μέσα, ξέρει, συζητεί, κουτσοβολεύει και ο κύριος Αγγελής δεν δίνει πεντάρα. Τι τον νοιάζει? Η Δεσποινής Λιλή εκτίθεται. Εσύ δίνεις τροφή, έτσι θα σου. Κοντεύεις να το δημοσιεύσεις στις εφημερίδες? Θα το δημοσιεύσω, μάλιστα. Εμπρός. Καλημέρα σας, κύριε Διευθυντά. Καλώς τον Αλέκο μου. Καλώς το καλό μου παιδί. Τι να έχουμε? Τίποτα το σημαντικό. Α, ναι, ναι, ναι. Τηλεφώνησε πριν μισή ώρα η ιδιοκτήτρια του εργοστασίου μας. Κυρία Παπαγιώργου. Μάλιστα, κυρία Παπαγιώργου. Σας περιμένει, λέει, στη βίλα της να μιλήσετε για την τελετή της προτομής. Α, και τι της είπες? Ότι είστε αδιάθετος και δεν θα έρθετε σήμερα στο γραφείο. Πώς θα νομίσει τώρα, γυναίκα, πώς είμαι στο κρεβάτι? Πώς δεν μπορώ να πάρω τα πόδια μου? Πώς είμαι ετοιμοθάνατος? Φεύγω. Πώς είμαι? Καλώς είστε, καλώς είμαι. Καλώς είστε, καλώς είστε. Άντε, γεια σας. Δεν σας φαίνεται, κύριε Ροδινέ, πως πολλά παρεδός έχει με αυτήν την Παπαγιώργου? Μάλλον. Καλημέρα σας, μαντάμ. Καλώς τον κύριε Αγγελή. Πώς είστε? Τηλεφώνησα στο γραφείο σας και μου είπαν ότι είσαστε αδιάθετος. Oh, δεν ήταν τίποτα, μαντάμ, μια απλή αδιαθεσία. Μα έτσι. Από υγεία, πώς είμαστε? Καλά. Να, τα κέφια μας? Τα μάλ. Τσιγαράκι? Ω, μερσί, ποτέ πριν από το μεσημέρι. Oh, με συγχωρείτε, μου διέφυγε. Μια χαρούλα μου είστε σήμερα το πρωί. Βρίσκεται. Λόγω τιμής όλο δροσιά και γοητεία. Κύριε Αγγέλη, αν σας άκουγε κανείς θα έλεγε ότι μου κάνετε άγριο φλερ. Και δεν πάνε το έλεγε. Και δεν φοβόσαστε? Εγώ να φοβηθώ για τι πράγμα? Τον κόσμο. Πότε είναι αυτό που λέτε, κυρία μου, αστείο πράγμα? Όταν έχω εγώ μπροστά μου
Ένα ελκυστικό και δροσερό πλάσμα σαν και εσάς. Merci. Il n'y a pas de quoi, madame. Η αλήθεια είναι ότι τώρα τελευταία αισθάνομαι θαυμάσια. Τι λέτε. Ο θάνατος του καημένου μου του Αντρέ μου είχε φέρει πολύ μεγάλο σοκ. Τον αγαπούσα πάρα πολύ τον καημένο μου τον Αντρέ. Τον ελάτρευα κυριολεκτικά. Θεός χωρέσει τον κύριο. Και τώρα που είμαι αναγκασμένη να τον αντικαταστήσω, είμαι απαρηγόρητη. Να τον αντικαταστήσετε. Ναι. Μου είναι τόσο δύσκολο να κουμαντάρω μόνη μου ένα τόσο μεγάλο εργοστάσιο. Γι' αυτό εκείνο που θα μου χρειαζόταν θα ήταν ένα σύζυγο σαν και εσάς. Μαντάμ, μιλάτε σοβαρός. Ω, θα ήταν το ιδεώδες. Δηλαδή σαν εμένα. Δηλαδή ενώ όχι μόνο ως υπάλληλος, αλλά ως άνδρας φυσικά. Ασφαλώς. Αλλά τι σημασία έχει αυτό, εσείς έχετε την κυρία Ελένη. Κι έτσι θα μείνετε μόνον φίλος. Δυστυχώς μόνον φίλος. Τόπι. Τόπι. Οι υποψήφοι μηνυστήρες είναι πολλοί. Πρόκειται για μερικά πρόσωπα που τα γνωρίζετε. Γι' αυτό ήθελα να μου δώσετε μερικές πληροφορίες. Μάλιστα, κυρία μου. Τι ιδέα έχετε για τον κύριο Ζαχαρίου? Ποιο, τον καμπούρι? Ω, δεν είναι και τόσο καμπούρις. Μήπως σας έκανε πρόταση γάμου? Ναι, μου έκανε προτάσεις. Καμπούρις, μαντάμ. Καμπούρις, ελεϊνός, κάθαρμα. Και φουστανοζόητος. Πρικοθύρας. Ο κύριος Ζαχαρίου. Κίνδυνος θάνατος, μαντάμ. Για όνομα του Θεού. Τέλος πάντων. Επίσης μου έκανε προτάσεις και ο κύριος Παπάζογλου. Ποιος? Ο Αριστίδης, ο Απατώαν? Όχι, ο Νίκος. Λοποδύτερος. Κι αυτός? Α, καταχραστής, μην επιμένετε. Τι μου λέτε. Μάλιστα. Υπάρχει κι άλλος υποψήφιος. Ποιος? Ο κύριος Αλεξάνδρου. Ποιος, ο κοντός με τη μεγάλη μύτη? Δεν είναι τόσο μεγάλη η μύτη του. Μα τι λέτε, μαντάμ, τώρα, Αλεξάνδρου Μηταράστρο, πασίγνωστος, για να τα μόνο η μύτη του. Χαρτοπαίκτης, γυναικάς, φουστανοζόητος, δηλαδή απατεώνας. Τα πάντα έχει, κύριε μου, τα πάντα. Καλύβλωση είτε είσαστε. Σας μιλώ ειλικρινώς, κύριε Παπαγιώργου. Χρειάζεται προσοχή. Τα μάτια σας 14. Μα εγώ δεν είπα τίποτα σε κανένα. Μη! Υπάρχει τόσος κίνδυνος. Κίνδυνος, καταστροφή. Με φοβίζετε, κύριε Αγγελή. Να φοβάστε, κύριε μου, να φοβάστε. Ολογιά σας υπάρχουν όρνια αρπακτικά. Όρνια? Έτοιμα να επιπέσουν. Με κάνετε και τρέμω. Να τρέμετε, κύριε μου, να τρέμετε. Είναι πολύ φυσικό να τρέμετε, γιατί εγώ τρέμω, κύριε μου. 5 χρόνια διευθύνω αυτό το εργοστάσιο. Το αγαπώ σαν παιδί μου. Αν πέσει στα χέρια κανός από αυτούς. Εξανεμήθηκε. Όχι, 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 όχι. Ούτε ο Ζαχαρίου. Ούτε. Ούτε ο Αλεξάνδρου. Ούτε. Μου το Παπάζογλου. Ούτε. Για όνομα θεού, κύριε μου. Αγαπώ αυτό το εργοστάσιο σαν τον εαυτό μου. Και εσάς σας αγαπώ, κύριε μου. Και εσάς σας λατρεύω, κύριε μου. Ελάτε. Ας ενώσουμε τις τύχες μας και θα είμαστε ευτυχισμένοι και οι τρεις. Κι εγώ, κι εσείς, και το εργοστάσιο. Ναι, όμως εσείς δεν είσαστε ελεύθερος. Ναι, προς το παρόν. Τι θέλετε να πείτε με αυτό το προς το παρόν? Σύντομα θα ξαναείμαι ελεύθερος. Αν πραγματικά με αγαπάτε λιγάκι, κύριε μου. Αν πραγματικά με εκτιμάτε, κάντε λιγάκι υπομονή. Αν είναι έτσι, κυρία Αγγελή, θα κάνω, θα κάνω. Κάντε λιγάκι υπομονή, κάτι σε λίγο θα φανεί. Να πηγαίναμε στην Ηλέκτρα. Για σένα ασφαλώς είναι καλύτερα. Και βέβαια είναι καλύτερα. Γελάστηκα μια φορά και πήγα σε εκείνον τον άλλο, πώς το λένε, τον Ιδίποδα. Τώρα να βλέπεις ένα μαντράχαλο μου και πάνω να έχει σκοτώσει τον πατέρα του, να έχει παντρευτεί τη μάνα του, να έχει βγάλει τα στραβά του με όλους τους τρόπους και αυτό να λέγεται διασκέδαση. Όχι ρε, λένε τουλάχιστον εδώ πέρα χορταίνει το μάτι σου ομορφιά.
Καλησπέρα. Ναι, καλώς τον Αλέκο. Επιτρέπετε. Κάτσε, παιδί. Πώς θα πάω. Είπα και εγώ να το ρίξω λίγο έξω. Λέω δουλειά. Καλά έκανες. Μουσκάκι. Ναι. Ένα μουσκάκι. Κυρία μου, χορεύετε. Πολύ ευχαρίστως. Γιάνγκο, δεν θα σε πειράξει που θα μείνεις για λίγο μόνος, ε. Σοπα, αδερφέ, ανοησίες. Κάνε τη δουλειά σας, παιδάκι μου. Κάνε τη δουλειά σας. Δεν πρέπει. Καταλάβω πώς συμβαίνει και βρίσκεστε διαρκώς μπροστά μου. Σας είμαι τόσο ενευλητικός. Όχι δα. Τότε λοιπόν. Ανυπόφορος. Κυρία Ελένη. Ξέρετε κυρία Ρωθινέ, έχω μια απορία. Πώς μπορείτε να με φλερτάρετε με τόση επιμονή όταν έχετε τόση φιλία με τον Γιάνγκο. Φιλία. Όχι δα. Κι όμως, σας δείχνει τόση εμπιστοσύνη, τόση αγάπη. Αγάπη κύριος Αγγελής. Είναι αστείο αυτό που λέτε κυρία Ελένη, απλώς είμαι χρήσιμος. Σας βεβαιώ, αγαπητή κυρία, πως από καιρό τώρα είστε το μοναδικό θέμα της ζωής μου. Εγώ. Εσείς. Τι μεγάλη τιμή. Μην με ειρωνεύεστε, κυρία Ελένη. Σας παρακαλώ. Σας μιλώ με όλη την ειλικρίνεια μιας αγνής αγάπης. Και αν ήξερα ότι είστε ευτυχισμένοι κοντά σε αυτόν τον άνθρωπο, δεν θα άνοιγα ποτέ το στόμα μου. Κάνετε λάθος, κύριε Ροδινέ. Είμαι ευτυχισμένη μαζί του. Κι όμως, αν ξέρατε. Να ξέρω τι. Δεν είναι ούτε ο τόπος, ούτε η στιγμή κατάλληλη. Όμως αν θέλετε να μάθετε, μπορείτε να έρθετε αύριο στο ακροτήρι. Θα σας περιμένω. Θα το σκεφτώ. Πώς πήγε ο χώρος. Θαυμάσια. Κάτσε λίγο. Όχι, ευχαριστώ, δεν θα καθίσω. Ξέρετε, δεν αισθάνομαι και πολύ καλά το τελευταίο καιρό. Ναι, το έχω προσέξει. Κάτι ρευμασμούς, κάτι παφ-πουφ. Το ένα τσιγαράκι πάνω στο άλλο. Δεν μου λες πως είσαι ερωτευμένος. Σας παρακαλώ και όχι, αν είσαι να σε βοηθήσω, πες μου, ποια είναι. Όμα σας παρακαλώ. Πες μου και αν δεν ξέρω θα κάνω την πορεία σα. Ευχαριστώ πολύ, δεν χρειάζεται. Καληνύχτα σας. Καληνύχτα, λέγω. Καληνύχτα σας, κυρία μου. Καληνύχτα σας. Καλό παιδί ο Ροδινός, ε. Έχεις δίκιο. Πολύ καλό παιδί. Μπορώ να μάθω σε τι υπολογίζετε, κύριε Ροδινέ. Έχετε γκαρσονιέρα.
Θα ήταν τόσο βολικό για σας να μου προσφέρατε την ευτυχία με τη συνείδησή σας ήσυχη ότι εξυπηρετείτε μια δυστυχισμένη, όπως πιστεύετε. Γιατί τόσο πικρά λόγια, κυρία Ελένη? Γιατί ξεχνάτε πως είμαι μια γυναίκα δεσμευμένη και αυτό με πειράζει πολύ. Δεσμευμένη με έναν άνθρωπο ανάξιό σας. Ανάξιο? Πώς μπορείτε να μιλάτε έτσι? Είναι ανάξιος ένας άντρας που έχει μια γυναίκα σαν και εσάς και δεν την αγαπά με πάθος. Δεν τη λατρεύει. Δεν της είναι απόλυτα και αδιάλακτα πιστός. Πιστός? Θέλω να πω δηλαδή... Ότι με απατά? Σας βεβαιώ πως δεν θα έφτανα ποτέ στο σημείο να πω πράγματα εις βάρος κάποιου άλλου. Είναι ξένο προς το χαρακτήρα μου, αλλά... Σας αγαπώ. Και υποφέρω σας ορκίζομαι να σας βλέπω στα χέρια ενός ανθρώπου που δεν είναι άξιος να εκτιμήσει αυτό που του χάλασε η τύχη. Σας ανοίγω την καρδιά μου, μισώ αυτόν τον άνθρωπο. Γι' αυτό θα ήθελα να ξέρετε ορισμένα πράγματα γι' αυτόν. Πέστε μου, κύριε Ροδινέ. Πρόκειται για τη Χίρα Παπαγιώργου. Την ιδιοκτήτρια του εργοστασίου? Μάλιστα. Τα έχει μαζί της? Λέγονται πολλά. Δηλαδή? Δεν μπορώ να σας πω ακριβώς, ούτε μπορώ να ξέρω τι συμβαίνει. Οπωσδήποτε όμως οι τρόποι του, η συμπεριφορά του απέναντί της είναι πράγματα που προξενούν κουτσαμπολιό. Εσείς φαντάζεστε ότι... Σας είπα, δεν παίρνω όρκο. Αγαπητέ μου Ροδινέ, πρέπει να ξέρετε ότι σας έχω πολύ συμπάθεια. Για την ώρα σας θεωρώ σαν τον καλύτερό μου φίλο. Θα θέλω να φανείτε ειλικρινής μαζί μου. Μη φοβάστε, δεν πρόκειται να πάρω κατάκαρδα το πράγμα, ούτε να χάσω την ψυχραιμία μου. Απλώς θα ήθελα να ξέρω. Μήπως είναι ερωμένη του? Πολλά λέγονται. Δεν έχετε ωστόσο αποδείξεις? Όχι αρκετές. Μα τότε? Η αδυναμία που της δείχνει αρχίζει να παίρνει τη μορφή σκανδάλου. Σκοτώνεται να εξυπηρετήσει, τσακίζεται μπροστά της. Να, τώρα έξαφνα με αυτό το ζήτημα της πρωτομής του Μακαρίτη του άντρα της. Λένε ότι ο κύριος Αγγελής έφτιαξε την πρωτομή του Παπαγιώργου εις αναγνώριση της μεγάλης υπηρεσίας που του προσέφερε ο Μακαρίτης. Ποιας υπηρεσίας? Ότι άφησε εγκαίρως χείρα τη γυναίκα του. Ώστε έτσι, με την κυρία Παπαγιώργου. Σας στενοχώρησα? Όχι τόσο. Σας βεβαιώ από πολύ καιρό το έχω πάρει απόφαση μαζί του. Και τώρα πρέπει να πηγαίνω. Δεν θα μείνετε λίγο ακόμα? Όχι. Θα τα ξαναπούμε μια άλλη φορά εμείς οι δυο. Θα το ελπίζω. Μάλλον. Ότι ο κύριος Αγγελής θέλει να δακτυλογραφήσω το λόγο που θα βγάλει αύριο στην τελετή. Πολύ φουριόζα είσαστε σήμερα, Δεσποινής. Αχ, με συγχωρείτε, αλλά βρίσκομαι σε τρομερή κατάσταση. Είμαι άνω κάτω. Απ' τη μύτη να με πιάσετε, να σκάσω. Με ποιον το έρχεται? Με αυτόν τον παλαβό, τον Αλεξίου. Επειδή δεν τον θέλω, διαδίδει τρομερά πράγματα εις βάρος μου. Ψυχραιμία, Δεσποινής, ψυχραιμία. Πού να βρεθεί η ψυχραιμία? Με συγχωρείτε, μπορώ να καθίσω εδώ να εργαστώ? Καθίστε. Ο κύριος Γιάνγκος, θέλω να πω, ο κύριος διευθυντής εδώ είναι? Μάλιστα, μέσα είναι. Θα τον φωνάξω. Γιάνγκο! Ναι! Έλα μέσα, σε περιμένει η Δεσποινής Λιλή. Έφτασα! Ήρθατε, Δεσποινής. Μάλιστα, ήρθατε. Μπράβο, πάμε στην ώρα, ήρθατε. Μπράβο. Δεν μου λες, Γιάνγκο. Ναι. Είναι αλήθεια ότι θα βγάλεις λόγο στα αυριανά αποκαλυπτήρια του Παπαγιώργου? Φυσικά. Είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία να επιδείξω τα ρητορικά μου προσόντα. Είναι ένας περίφημος λόγος. Εδώ τον έχω. Κάτσε να τον ακούσεις. Είστε καλά, κύριε Δεσποινής? Καλά δεν είμαι, αλλά τι να γίνει. Νεύρα, πάλι νεύρα. Τι να κάνω, κύριε Διευθυντά, ο χαρακτήρ μου. Η Δεσποινής είναι έξω φρενών. Γιατί? Γιατί δεν μπορώ να βρω ησυχία με τον προστατευόμενό σας τον Αλεξίου. Αν ξέρατε τι λέει για μένα, θα σας σηκωνότανε η τρίχα. Καλά, καλά. Να μένουν οι τρίχες, Δεσποινής. Είστε έτοιμοι? Έτοιμοι. Αρχίζουμε. Παραγγείλσουμε. Μάλιστα. Λοιπόν. Πώς μας θωρείς, Ακίνητο. Γιατί γελάτε, Δεσποινής? Τίποτα, κάτι θυμήθηκα. Πώς μας θωρείς ακίνητος που τρέχει ο λογισμός σου,
Όταν ήμουν μαθήτρια είχα δει μια δασκάλα μου αυτό. Γιατί? Γιατί με ρώτησε ποιος το έγραψε αυτό το ποίημα και της είπε ότι το έγραψε ο Πατριάρχης Γρηγόριος για τον Παλαιορίτη. Αντί να της πω Παλαιορίτης για τον Πατριάρχη Γρηγόριο. Μου έδωσε ένα χαστούκι, της έδωσα δυο, πιαστήκαμε μαλλιά με μαλλιά. Μαλλιά με μαλλιά, θαυμάσια, περίφημα περνάγα το σχολείο σας της φοιτής. Ου, από τέτοια. Έχω ξεμαλλιάσει δασκάλες εγώ. Τέλος πάντων, ξαναρχίζουμε. Πώς μας θωρείς ακίνητος, που τρέχει ο λογισμός σου. Σε αυτόν τον βλάκα. Σε ποιον? Στον Αλεξίου. Καλά, και γιατί τον λέτε βλάκα τον Αλεξίου Δεσποινής? Γιατί είναι βλάκας. Και γιατί είναι βλάκας, επειδή σας αγαπά. Εσύ Γιάνγκο, συνηθίζεις να λες ότι κάθε ερωτευμένος είναι βλάκας. Δεν ξέρω αν έχεις δίκιο, πάντως αυτός παρά είναι. Για κάνε μου τη χάρη, Ελένη. Έτσι είναι. Και τι ενδιαφέρει εσένα? Μα της έγινε τσιμπούρι της καημένης. Ακριβώς, είναι φοβερό πράγμα. Αφού το κάνει από έρωτα. Και τι νοιάζει τη Δεσποινίδα. Εγώ θα πληρώνω τους έρωτες των άλλων. Έγινε σας και τις καλούς και τις γέγγελος σας. Μπράβο σου. Μια αγγελίσσα εδώ. Α, εσύ είσαι Γιώργη, γεια σου. Τι. Τι λες, ρε θε. Μη μου το λες. Ζωή σε λόγου μου. Ελένη, πέθανε ο γιατρός. Ο Νικολάου. Ναι, εντελώς, ξαφνικά. Χριστός και Παναγία. Βρε, τι είναι ο άνθρωπος. Τόσο νέος. Αυτό είναι τρομερό. Δεν ήταν δάκια κανένα παιδί. Ορίστε, φίλε μου, αυτή είναι η ζωή. Ύστερα μου λες εμέναν. Αν πρόεδρε φινείς, προχωρούμε. Και θα συνεχίσεις, Γιάνγκο. Αλλά. Έχεις το κουράγιο ύστερα από αυτό. Γιατί όχι. Τι θες να κάνω, δεν πεθάνω κι εγώ. Δεν λέω, βέβαια, καλός ήταν, χρυσός ήταν, φίλος ήταν, τι να κάνουν. Όλοι οι άνθρωποι θα πεθάνουν μια μέρα. Και εσύ θα πεθάνεις, και η Δεσποινής θα πεθάνει, κανείς δεν είναι αθάνατος. Και εσείς θα πεθάνετε, κύριε Αγγελή. Τη δουλειά σας, εμείς. Ορίστε μας. Πού είχαμε μείνει? Στο πώς μας θωρείς ακίνητος. Να. Πώς μας θωρείς ακίνητος. Πού τράχει ο λογισμός. Αμάν αυτό το τηλέφωνο. Ποιος είναι? Ω, εσύ είστε κύριε Παπαγιώργο. Ω, τι ευτυχία για μένα. Πώς είστε από χθες. Καλά. Ναι. Η πρωτομία στήθη είναι υπέροχη. Υπέροχη, μάλιστα. Αύριο θα είναι η μεγάλη ημέρα και για εσάς και για μένα. Μάλιστα, κύριε μου. Η ξεμοραμένη. Γιατί μιλάτε να σπινείς έτσι για την κυρία Παπαγιώργου? Γιατί δεν τη χωνεύω καθόλου. Η φαντασμένη με τα εκατομμύρια της. Μα εσείς είσαστε ανωκάτω να σπινείς. Ναι, κυρία μου. Ορβουάρ, κυρία μου. Τι συμβαίνει εδώ? Τίποτα, Γιάνγκο. Η Δεσποινής είναι λιγάκι εκνευρισμένη σήμερα. Με συγχωρείτε, κυρία Αγγελή, αλλά βρίσκομαι σε τέτοια κατάσταση που δεν κυβερνώ τον εαυτό μου. Φαίνεται ότι δεν θα μπορέσει να εργαστεί εδώ. Δεν είναι καλύτερα να πηγαίνει? Να πηγαίνει. Μα κύριε Δεσποινή. Να πηγαίνετε. Ορίστε και τα χειρογραφά μου, Δεσποινής, να τον αντιγράψετε μόνοι σας το λόγο μου και να τον το φέρετε έτοιμο από το πρωί στο γραφείο μου. Όπως θέλετε. Χαίρετε. Δεν μου λες, Γιάνγκο. Δεν σου φάνηκε ότι κάπως απότομα εκνευρίστηκε η Δεσποινής? Πώς τι? Φαίνεται πως την πείραξε το τηλεφώνημά σου με την κυρία Παπαγιώργου. Παρδόν, δεν κατάλαβα καλά. Μα ούτε κι εγώ κατάλαβα καλά. Έχει γούστο, λέει, να είπε τίποτα στην Ελένη Λίλη. Αυτό είναι έκτακτο. Αν το μάθει η Ελένη, θα θελήσει η μονάχη της να χωρίσει. Και τότε εγώ θα ζητήσω να χωρίσω από την Λίλη που με χώρισε από την Ελένη. Thank you.
κύριος Αγγελής, παρακαλώ. Κύριος Αγγελής. Μάλιστα. Δεν ήρθα ακόμα. Εδώ είναι το γραφείο του. Εδώ είναι, θες τον ίδιο. Όχι. Αλλά. Την κυρία. Εάν δηλαδή ο κύριος Αγγελής είναι αυτός ο Αγγελής τον οποίον ζητώ εγώ. Καλά, δεν ξέρεις ποιον ζητάς. Πώς. Για τότε λοιπόν. Είναι πολύ μεγάλη ιστορία, κύριε. Εν πάση περιπτώσει, ζητάς τον κύριο Αγγελή, αν είναι αυτός ο κύριος Αγγελής που ζητάς. Και αν είναι αυτός ο κύριος Αγγελής που ζητάς, δεν θέλεις αυτόν, αλλά την κυρία. Μάλιστα, κύριε. Εν πάση περιπτώσει. Επί μίαν εβδομάδα περιφέρομαι εις τες Αθήνες, έχω ανακαλύψει μέχρι τη στιγμή 4 κυρίους με το επίθετον αυτό, αλλά δεν ήσαν αυτοί. Δεν είσαι από εδώ. Όχι, κύριε. Από πού έρχεσαι. Είναι πολύ μεγάλη ιστορία, κύριε. Εν πάση περιπτώσει, εμείς εδώ πέρα σήμερα έχουμε μια τελετή και είναι πολύ δύσκολο να δεις τον κύριο Αγγελή. Δεν περνάς καλύτερα αύριο. Έτσι λέτε. Έτσι λέω. Ρε, θα επανέλθω αύριο. Α, εν πάση περιπτώσει, αν έχετε την καλοσύνη, δίδετε εις την κυρία την κάρτα μου και της λέτε και προφορικώς ότι είναι απόλυτος ανάγκη να τη συναντήσω. Πρόκειται περί προσωπικού της ζητήματος. Καταλάβατε. Εντάξει, μην δίσκω, θα τη δώσω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας είμαι ευγνώμων. Χαίρετε, κύριε. Εν πάση περιπτώσει, χαίρετε. Εν πάση περιπτώσει. Γεια σου, Φώτη. Καλημέρα σας, Δεσποσίνη. Δεν ήρθα ακόμα, κύριε Διευθυντή. Δεν ήρθα ακόμα. Μα τι ώρα είναι η τελετή. Εν πάση περιπτώσει, σας έντεκα. Την είδατε την πρωτομή, Δεσποσίνη. Όχι. Δεν λέει τίποτα, δεν του μοιάζει καθόλου. Γι' αυτό την κουκουρώσατε σε πανί. Ο κύριος Διευθυντής. Είναι κάτω από το άγραμμα και το θαυμάζει. Τι κατάλαβε από τη ζωή του αυτός, τι κατάλαβε από τα λεφτά του, πιωτό δεν ήπιε, τσιγάρο δεν κάπνισε, η γυναίκα δεν γνώρισε άλλη από την Παπαγιώργιανα, αποτέλεσμα, α, πέθανε. Έγινε πρωτομή και τώρα κοιτάζει τους άλλους να τραγανίζουν τα εκατομμυριά του. Πες τα αλήθεια, πολύ συντηρητικός άνθρωπος. Φαντάζεσαι ότι από εκεί που βρίσκεται τώρα δεν θα βασανίζεται για αυτή την κάφα του και θα λέει από μέσα του, ρε πως την έπαθα. Σωστά τα λέτε. Να δουλέψω εγώ να κάνω λεφτά και να αφήσω τους άλλους να μου τα φάνε. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Έως γι' αυτό είμαι σίγουρος. Καλημέρα σας. Ω, καλώς την είδη. Είναι δημοσιολόγος. Τον έχω αφήσει πάνω στο γραφείο. Ωραία. Θα καταπλήξω. Κύριε Διευθυντά, θέλω να σας μιλήσω. Ορίστε, μίλα. Ιδιαιτέρως. Εγώ να πηγαίνω. Έχω να ετοιμάσω κάτι λεπτομέρειες. Σε μια ώρα θα είναι όλα έτοιμα. Μπράβο, παιδί μου. Είμαι υπερήφανος για σένα. Λοιπόν. Όχι εδώ. Πάμε κάπου μέσα. Δεν θέλω να μας ακούσει κανείς. Μπαμπά, σοβαρά δηλώσεις. Καλά, καλά, προχώρη και έφτασα. Μην αργήσεις. Λοιπόν, τι έχεις να μου πεις. Κάνε γρήγορα γιατί δεν έχω καιρό. Μη μου λες σήμερα δεν έχεις καιρό. Έχω δουλειά, Λίλη, σήμερα. Πολύ δουλειά, καταλαβαίνεις. Εγώ έχω τελετή. Δεν με ενδιαφέρει ούτε η τελετή σου, ούτε η πρωτομέ σου, ούτε ο λόγος σου, ούτε ο Παπαγιώργος. Τι. Ακούς που σου μιλώ, σου έχω μαζέψει πολλά. Ωραία, μάζεψε κι άλλα και μου τα λες όλα μαζί. Αν δεν σφάξανε, θα στα πω τώρα. Έλα, Λίλη μου, με βασανίζεις σήμερα. Καταλαβαίνεις, θα μιλήσω, θα είναι κόσμος. Πρέπει να είμαι ήρεμος και κεφάτος. Κι εγώ θέλω να είμαι ήρεμη και κεφάτη, αλλά με σκάς. Ουφ. Ας τα ουφ και τα πουφ και δεν κολλάνε πια. Ήθελες πως δεν βλέπω τα σαλιαρίσματά σου με την Παπαγιώργιανα. Μαντάμ και μαντάμ και μουμού και ψου ψου ψου. Ή σου πέρασε η ιδέα πως κοιμάται η Λίλη. Μα χρυσή μου. Ας τα χρυσή μου και τα λατρευτή μου και δεν κολλάνε πια. Άμα δεν τη μαδίσω τρίχα τρίχα τα μαλλιά αυτή τη ξεβοραμένη, να μην με λένε Λίλη. Έλα, Λίλη μου, μια βασανίζει άλλο. Κοντεύω 10, σε μια ώρα πρέπει να μιλήσω. Δεν με ενδιαφέρει. Μα είσαι τύρανο, παιδί μου. Σ' αγαπώ, Ανέστητη. Κι εγώ σ' αγαπώ. Άντε τώρα. Όχι έτσι, να μου το πεις όπως μου το έλεγε άλλοτε. Λιλίκα μου, σ' αγαπώ, παιδί μου. Όχι έτσι. Μα πώς λοιπόν, διάβολε. Ξέρεις εσύ. Λιλίκα μου, σ' ανατρέβω. Άντε τώρα. Όχι, δεν φεύγω, δεν μου το πεις με πάθος. Λιλί, θα με κάνεις να σε διώξω άσχημα. Μπα, για κάντο. Μπρος. Φτάσαμε ως εκεί. Κάντο να βάλω τις φωνές να ξεσηκωθεί όλο το εργοστάσιο. Πάει, πάει τελετή. Δεν θα μιλήσω σήμερα. Ήταν καλά όταν μου δίνεις μάτια υποσχέσεις για να με καταφέρεις, ε. Τώρα θέλεις να με διώξεις. Αλλά όχι, κυρία Αγγελή. Είμαι ικανή να σου ανάψω μεγάλη φωτιά εγώ. Είμαι ικανή να τα πω ίδια στην κυρία Ελένη. Μακάρι να το έκανες. Μακάρι. Τέσταντε να ησυχάσουμε. Είμαι ικανή να σου κάνω τέτοιο σκάνδαλο που να βουήξει ο κόσμος. Ωραία, κάντο. Νομίζω ότι εστιεύομαι. Άντε, άντε. Καλά.
Έδωσε, ε, μπάστε, είναι τόσο εδώ ήμουν. Γι' αυτό βρώμα για το δωμάτιο. Α, ναι, κύριε Δευτά, σας ζήτησε ένα σύριο και του είπα να περάσει αύριο. Καλά κάνες. Δηλαδή ήρθε για εσάς την κυρία Ελένη. Είναι μεγάλη ανάγκη, λέει, να τη δει. Μπα, και δεν σου είπε που μένει. Όχι, μου έδωσε την κάρτα του. Για να δω. Ορίστε. Ιωακήμ Δράνος, ξενοδοχείων τουρίστ. Μην ξεχάσετε να της τη δώσετε. Πρόκειται για προσωπικό της ζήτημα. Καλά, καλά, θα της τη δώσω. Εν πάση περιπτώσει. Κύριε, εν πάση περιπτώσει, πήγε να παραγγείλεις ένα καφέ. Εν πάση περιπτώσει. Ζωντανός, Γιάνγκο. Ζωντανός, είσαι ζωντανός. Όπως βλέπεις, δεν θα με χαιρετήσεις. Ε, μαμά! Τι κάνεις, Γιάνγκο, καλά είσαι. Μα τότε. Τι τότε, απλούστατα. Αφού δεν ήρθες εσύ στην κηδεία μου, αποφάσισα να έρθω εγώ. Μα γιατρέ, μα τι άγνωστο αστείο είναι αυτό. Άγνωστο, όχι, ήταν πολύ ωραίο. Φάσα ήταν. Φάσα. Δεν ξέρεις πόσο καιρό μου είσαι ζωντανός. Μα δεν μου λες ποιος μου διδάσκασε. Δική σου ιδέα ήταν. Δική μου. Πώς σου κατέβηκε. Ήθελα να δω μέχρι ποιου σημείου φτάνει η αδιαφορία ενός εγωιστή. Ακόμα και για τους καλύτερους του φίλους. Εγώ αδιαφορία. Βρε αθεόφοβε. Ούτε στην κηδεία μου να μην έρθεις. Εσύ δεν την Ελένη. Εγώ δεν μπορούσα να σε δω τέζε. Θα έκανες κι άσχημο λείψανο. Με τέτοια φαλάκρα, φαλακρό λείψανο. Σε συγκινούμε, γιατρέ μου, συγκινούμε πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι ζωντανός όμως. Ξέρεσαι, πάλι καλά. Έχω να σου πω νέα. Νέα, τι νέα. Κάτσε να σου πω. Για λέγε, για λέγε. Λοιπόν, άκου. Η Λιλή απειλεί αν τα πει όλα στην Ελένη. Τι μου λες. Και αν δεν τα πει, θα την αναγκάσω εγώ. Γιατί. Έχω το λόγο μου. Βέβαια το πράγμα θα είναι λιγάκι σκληρό για την Ελένη, αλλά τι να γίνει. Το αντίθετο θα ήταν σκληρότερο για μένα. Σωστά. Η στιγμή είναι κρίσιμη, κύριε μου. Δεν ξέρεις εσύ. Σήμερα αύριο κρίνεται τύχη του Αγγελί. Τι να κάνω, πρέπει να φανώ δυνατός. Όσες φορές ελίγησα, απέτυχα. Κι αν η Ελένη σε αγαπάει. Μα εκεί είναι η δυσκολία. Μ' αγαπάει και εμένουλα. Και με το δίκιο της. Δεν είμαι τυχαίος. Ούτε λόγος. Λες να της έλθει καμιά λιποθυμία. Ε, δεν αποκλείεται. Η Ελένη είναι γυναίκα λεπτή. Δεν σου μοιάζει. Ω, βάσανα. Τι κάνουν για τρέμω όταν λιποθυμούν. Εθέρα. Εθέρα, ε. Θέρα πως κάπου υπήρχε ένα μπουκαλάκι. Μην στάσουμε εδώ. Άρα το. Ας το πάρω απάνω μου για καλό και για κακό, ε. Δεν ξέρετε με πόση λαχτάρα σας περίμενε. Ελάτε τώρα, μην είστε υπερβολικός. Τι γίνεται εδώ. Τι να γίνεται, φιέστα. Α, ο θρίαμβος της κυρίας Παπαγιώργου, ε. Συνέβη τίποτα. Όχι ακόμα, κάτι όμως θα συμβεί. Πού είναι τώρα. Ο κύριος διευθυντής, ναι. Πάνε. Καλά, πάω κι εγώ. Ε, μια στιγμή, Ελένη. Ναι. Μου επιτρέψεις να σε λέω, Ελένη, ε. Ναι, Αλέκο. Δεν σου είμαι ολότελα ξένος. Ίσα ίσα. Σε νιώθω πάρα πολύ δικό. Ευχαριστώ. Καλώς την. Πώς φάνηκε του γιατρού. Ευχαριστώ. Δεν ξέρεις πόσο λυπήθηκε ο Γιάνγκος. Τι να λυπηθώ, ρε γιατρέ, τώρα στο κάτω κάτω της γραφής τα έχεις φάει για τα ψωμιά σου. Σα δεν τρέπεσαι. Α, Ελένη, κάποιος σε ζήτησε και τη μεγάλη ανάγκη λέει να σε δει. Εμένα. Ναι, μου έδωσε και την κάρτα του. Να, δες την εδώ πέρα. Ιωακήμ Δράνος, ξενοδοχείων τουρίστ. Τουρίστ. Ε, πέφτει κάπου εκεί, κάπου στη σταθμό Λαρίση μου φαίνεται. Να. Τι να με θέλει άραγε. Ψάρω κι εγώ. Τι ώρα είναι. 10 παρά 20. Πω και δεν έχω προβάρει ακόμα το λόγο μου. Δεν το ξέρεις. Μπορώ το ξέρω, αλλά πρέπει να το περάσω μια φορά. Λοιπόν, στάσου μια στιγμή. Ας πούμε πως αυτή εδώ είναι η πρωτομή. Μάλλον όχι. Σηκώ πάνω, γιατρέ. Γιατί. Κάνε μια στιγμή την πρωτομή, σε παρακαλώ. Πρωτομή εγώ. Ε, όχι, ποιος είμαι εκεί. Έλα, κάνε μου τη χάρη. Μα Γιάνγκο, άφησε τώρα το γιατρό. Σώπαση. Σε παρακαλώ, γιατρέ, θέλω να έχει φυσικότητα η πρόβα, ε. Άλλο πάλι τούτο.
να παραστήσω την προτομή του Παπαγιώργου. Μια φορά εσύ ποτέ σου δεν πρόκειται να γίνεις προτομή. Είναι μια ευκαιρία. Πολύ νόστιμο. Μα Γιάνγκο, αφού δεν θέλει, μην του φορτώνεσαι του ανθρώπου. Γιατρός δεν είναι. Έχει μεταβάλει αυτός ανθρώπους ζωντανούς σε μαρμάρινες προτομές. Έλα, σήκω. Σιγά, άψε με. Έλα, κάτσε εκεί. Ωραία, είσαι μάνα να βασανίζεις τους ανθρώπους. Έτσι, στιτός, μπράβο, μέσα κοιλιά. Το κεφάλι εκεί πέρα, ακίνητο. Σβήσ' το βλέμμα σου. Τα χέρια σου μέσα, βρε Χριστιανέ μου, εδώ. Μην αναπνέεις. Θα σκάσω. Σκάσε. Είσαι έτοιμος. Περίμενε. Έτοιμος. Πώς μας θωρείς ακίνητος. Πού τρέχει ο λογισμός. Στη μεγάλη σου ανέδεια. Για να σου πω γιατρέ, ή είσαι πρωτομή ή δεν είσαι. Είμαι. Αλλά μια και μου έτυχε η ευκαιρία, θα τα ψάλω εν ονόματι όλων των πρωτομών για όσα έχουν τραβήξει απορρίτωρες σαν και σένα. Το είπες πάλι το έξυπνο. Το είπα, προχώρη. Ούτω προσεφώνησε ο ποιητής τον Ανδριάντα του Εθνομάρτυρος. Ούτω προσφωνώ κι εγώ σεβαστή ομίγυρης τον Ανδρέα Παπαγιώργο. Ώστις υπήρξε μάρτης της εργασίας, μάρτης του καθήκοντος, μάρτης των ανωτέρων ιδανικών στην συμπεραίτηση των οποίων έπεσε ένα δόξος. Από τι πέθανε, Γιάνγκο? Από κοιλιακά. Από υπερεμία. Κάτι περισσότερα ξέρει ο γιατρός. Αυτός τον ξαπέστειλε. Δεν έφυγα εγώ. Έλα τώρα, δεν σου ζήτησα και ευθύνες. Άλλωστε δεν έκανες κι άσχημα. Θα εξάρω, κυρία και κύριοι, το έργο του. Δεν θα εξάρω την προσωπικότητά του. Δεν θα εξάρω τον αδαμάντινο χαρακτήρα του. Πού πας τώρα, είδες καμιά προτομή να περπατάει. Δεν θα εξάρω το ένα, δεν θα εξάρω το άλλο. Πες μας τέλος πάντων τι διάολο θα εξάρεις. Μαρμάρος εσύ και θα δεις τι θα εξάρω. Θα εξάρω μόνο την αδάμαστον δραστηριότητά του. Είμαι ευτυχής, κυρία και κύριοι. Διότι την δραστηριότητά του ταύτην την παρικολούθησα και την εσημερίστην. Εάν δεν εγκυδίνευον να περιευτολογήσω, θα ανέφερον ότι εγώ υπήρξα ο αφοσιωμένος συνεργάτης του. Εγώ υπήρξα ο πολύτιμος βοηθός του. Εγώ υπήρξα ο ιδιαίτερος του σύμβουλος. Αλλά όχι. Δεν θα περιευτολογήσω. Αλλά ποιαν σημασία έχουν όλα αυτά. Ο θάνατος είναι θάνατος. Και η ζωή είναι ζωή. Αν σήμερα αποτείωμεν τον δέοντα φόρο τιμής στον μεγάλον εκείνον άνδρα, δεν λησμονόμεν όμως ούτε προς την γμήν, την πολύτιμον, την αξίαν, την ηρωικήν, την μοναδικήν, την υπέροχον σύντροφον της ζωής του Ανδρέα Παπαγιώργου, την αξιότιμον και αξιοσέβαστον και ρήτμον κυρίαν Αλεξάνδρα Παπαγιώργου. Αγαπητοί φίλοι και συνεργάτε, για την μεγάλη συμβολή του Ανδρέα Παπαγιώργου εις την πρόοδο της χώρας μας. Τελευταίων, του δηλώνω ενώπιόν σας τα εξής. Όχι, το έργο σου δεν θα καταστραφεί, Ανδρέα Παπαγιώργου. Ανδρέα Παπαγιώργου. Θα το συνεχίσουμε με την ίδια πάντοτες ζέση και αποφασιστικότητα. Κατά πρώτο λόγο, η ερήθιμο σύζυγός σου και κατά δεύτερο λόγο, εγώ! Μπράβο! Κυρία Παπαγιώργου, ούτε οι θέσεις μου ούτε η αξιοπρέπειά μου επιτρέπουν να παρήσαμε σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Πολύ σωστά. Συμφωνώ με την κυρία. Και ποιος σας ρώτησε εσάς, Δεσποινής? Δεσποινής. Ομολογώ ότι απορώ λιγάκι με το θάρρος που έχετε αποκτήσει εδώ μέσα. Γιάνγκο, δεν είμαι διατεθειμένη να δεχθώ ούτε μια στιγμή την παρουσία της μέσα σε τούτο το γραφείο.
Δεσποινής. Τι συμβαίνει, κυρία Διευθυντά? Έξω. Δεν φαντάζομαι. Να λείπουν τα νοήματα. Δεν είμαι κανένα σκουπίδι εγώ να μου λέτε έξω, Δεσποινής. Και επειδή απορεί η κυρία γιατί πήρα τόσο θάρρος, είναι καιρός πια να πω μερικά πράγματα. Τώρα. Τώρα. Μα τι συμβαίνει, Δεσποινής? Συμβαίνει, κυρία μου, ότι ο κύριος Αγγελής μας απατά με την κυρία Παπαγιώργου. Και σας και εμένα. Αυτά είναι αποκαλυπτήρια. Τρελαθήκατε, Δεσποινής? Τρελή μου ως τώρα. Που τον επίστευα. Που τον υπέφερα. Που τον υπέμενα. Ένα χρόνο τώρα μου έχει φάει τη μισή μου ζωή. Λυπάμαι πολύ, κυρία μου, που σας πληγώνω. Αλλά έχω υποφέρει πολύ περισσότερα από εσάς. Ανέβεσάς. Ας κρίνει ο κόσμος ποιος είναι ανεδής. Εμένα δεν μου πέφτει λόγος. Έξω, Δεσποινής, και ξεμπερδεύεις. Ξεμπέρδευε τώρα με την κυρία. Χαίρετε. Σε τίποτα. Τι αισθάνεσαι? Αηδία. Αηδία. Γιατρέ, από τι προέρχεται η αηδία? Μα υποθέτω από σένα. Από μένα. Άκουσε, Γιάνγκο. Ίσως καλύτερα που ήρθαν έτσι τα πράγματα. Η αλήθεια δεν πρέπει να τρομάζει τον άνθρωπο. Σωστά, αυτό λέω κι εγώ. Καταλαβαίνω φυσικά ότι τώρα δημιουργείται μεταξύ μας ένα ζήτημα, αλλά δεν νομίζω πως είναι η ώρα να το συζητήσουμε. Από στιγμή σε στιγμή μπορεί να έρθει η κυρία Παπαγιώργου. Προπάντων αυτό. Αλλά μην ανησυχείς. Δεν πρόκειται να σου πω πολλά. Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Αυτό λέω κι εγώ. Άλλωστε, δεν νομίζω πως έχω κάνει και κανένα έγκλημα. Άνδρας είμαι, είχα μια περιπέτεια με τη γραμματέα μου. Φυσικά. Πολύ σωστά. Άλλωστε, τι να σου πω. Δεν μπορώ δυστυχώς να σε κατηγορήσω, ούτε να σου ζητήσω το λόγο. Δεν είσαι ο μόνος που έκανες ένα τέτοιο σφάλμα. Μια ανάλογη ιστορία είχα κι εγώ. Τι, πώς? Γυναίκα είμαι κι εγώ. Αρκετά ζωηρός χαρακτήρας είμαι. Είχα κι εγώ μια περιπέτεια. Τι έκανε, λέει? Μη θυμώνεις, θα τα πούμε φιλικά. Ελένη, δεν είναι δυνατόν αυτό. Γιατί δεν είναι? Δεν φαντάζομαι να με σεβάστηκες. Όσο σεβάστηκες κι εσύ εμένα. Εγώ είμαι άλλο. Εγώ όμως είμαι σαν όλες τις γυναίκες. Δεν μπόρεσα να ανθέξω τον πειρασμό μέχρι τέλος. Πες μου όνομα. Δεν μπορώ. Πες μου όνομα να τον πιστολίσω. Μη για το Θεό. Τον αγαπάς? Φυσικά. Και του το πες? Όχι ακόμα. Σήμερα όμως πίστηκα ότι πρέπει να του το πω. Και ότι εντελώς αδικαιολόγητο τον εκράτησα σε απόσταση τόσον καιρό. Πες μου όνομα! Τι σημασία έχει το όνομα? Έχει παρέχει! Πώς δεν έχει! Είναι κοντός, ψηλός? Δεν ξέρω. Γνώση παχής? Δεν ξέρω. Νέος, ηλικιωμένος? Σου είπα μη με ρωτάς. Άλλωστε γιατί εξενίστασαι τώρα? Με πρόσεξες ποτέ? Με υπελόγησες ποτέ? Ενδιαφέρθηκες ποτέ για μένα? Α, το κανάλια! Αν ήξερα! Αλέκο μου! Αλέκο μου! Εσύ που με αγαπάς, πες μου, σε παρακαλώ. Ξέρεις τίποτα? Μήπως πήρε το μάτι σου τίποτα? Κύριε Αγγελή, μια και σας τα είπε η κυρία Ελένη, νομίζω πως δεν θα ήταν σωστό να σου πάσει περισσότερο. Μπράβο, Αλέκο μου. Τώρα θα σου δείξω εσένα, ναι. Ποιος είναι, Αλέκο μου? Εγώ, κύριε Αγγελή. Μπράβο, Αλέκο μου. Ε! Απαμάβα! Απαμάβα! Μάλιστα, κύριε Αγγελή, εγώ. Εσύ! Τόλμησες εσύ! Πίσω από τις μάτες τις δικές μου! Τόλμησες να παίξεις την κωμωδία της άλλας μου! Απαμάβα, είναι αδύνατο. Γιατρέ, τον εθέρα του. Πού είναι ο εθέρας, γιατρέ? Στη τσέπη σου. Στη τσέπη μου, γιατρέ. Να τον πιάσω. Όχι, όχι. Να τον μυρίσεις. Να τον μυρίσω. Κάτσε. Εγώ, Αγγελής Γελίος. Καρδιά μου. Γιατρέ, η καρδιά μου, λίγο νερό. Μου κόβεται η ανάσα. Γιατρό, φώναξε ένα γιατρό. Εγώ γιατρό δεν είμαι. Τι γιατρό, εσύ ένα σοβαρό γιατρό. Ψυχραιμία, μη στεναχωρήσει, θα πάρει τίποτα. Όχι, όχι. Δεν σε το χώρο, δεν πειράξει. Α κάνω ό,τι θέλουν. Α φύγουν μαζί. Εγώ δεν πάθω τίποτα. Τον αγγελίσω σε γιατρά μου. Τον αγγελί μου μόνο. Αχ, τον χάνω, τον αγγελί μου. Αχ. Αχ, δεν την ακούω την καθόλου μου.
δίκιο, εδώ είναι. Κακούδα! Γιάνγκο. Μια! Έξω! Ήθελα να... Τίποτα! Δεν μένει τίποτα πια να πούμε. Ως τις 3 ώρα το απόγευμα θα έχεις μαζέψει τα πράγματά σου και θα του δίνεις από το σπίτι. Καλά. Όσο για σένα, βρε! Με συγχωρείτε, κύριε Αγγελή, αλλά... Σκυρμός! Απολύεσαι! Δεν θα ξαναπατήσεις το ποδάρι στο εργοστάσιο. Έστω. Πάμε, Λένη. Κακούδα! Μη φωνάζεις. Δεν κάνει. Η καρδιά σου. Κακούδα! Πάπα τι έπαθα, πατρέ μου. Πάπα τι έπαθα. Τι πιέσαι, Γιάνγκο μου. Εσύ δεν τα θέλεις να γίνουν όλα αυτά. Δεν όπως θα θέλω εγώ. Όχι έτσι, γιατρέ μου. Όχι έτσι. Δάνος, εδώ μένει. Μάλιστα, κυρία μου. Στο σαλόνι είναι. Περάστε. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Ο κύριος Ιακίμ Δάνος. Μάλιστα, κυρία μου. Παρακαλώ. Εσείς με ζητήσατε το πρωί στο εργοστάσιο. Μάλιστα, κυρία μου, εγώ. Τι θέλετε. Θα μου επιτρέψετε πρώτα να σας κάνω ορισμένες ερωτήσεις. Παρακαλώ. Ποιον είναι το μικρό σας όνομα. Ελένη. Το πατρικό σας. Αντωνιάδου. Του τραπεζίτου εξ Αιγύπτου. Ακριβώς. Θεέ μου, αυτό είναι απίστευτο. Είστε λοιπόν εσείς η Ελένη Αντωνιάδου, η κόρη του τραπεζίτου που εχρεοκόπησε προπενταετίες στην Αλεξάνδρεια. Μα σας είπα, ναι. Και αυτοκτόνησε. Ναι. Ω, Θεέ μου, τι ευτυχία. Να σας ασπαστώ. Μα σας παρακαλώ, κύριε, ποιος είστε. Με συγχωρείτε, αλλά είναι τόσο δικαιολογημένη η συγκίνησή μου. Ορίστε, καθίστε, παρακαλώ. Ευχαριστώ, κύριε. Είμαι τα τελευταία έτη ο γενικός ταμείας της τραπέζης του. Εσείς. Μάλιστα, κυρία μου, εγώ. Και από πού έρχεστε τώρα. Από τα σφυλακάς. Πώς είπατε. Μάλιστα, κυρία μου, από τα σφυλακάς. Σας φαίνεται περίεργο. Επί 5 έτη ήμουν εγκάθυρκτος εις τα σφυλακάς Αλεξανδρίας. Γιατί. Προς χάριν σας. Προς χάριν μου. Μάλιστα, κυρία μου, προς χάριν σας. Με συγχωρείτε, αλλά δεν καταλαβαίνω. Θα με καταλάβετε. Προτού αποκαλυφθεί η χρεοκοπία, ο αείμνηστος πατήρ σας μου έδωσε την εντολή να αφαιρέσω 5.000 λίρες εκ του ταμείου της τραπέζης του και να καταθέσω αυτά σε μια άλλη τράπεζα επωνόματί σας. Τον καημένο τον πατέρα. Και λοιπόν... Συνεμορφώθην. Τα χρήματα αυτά βρίσκονται κατατεθειμένα εις μίαν τράπεζαν επ' ονόματί σας. Μα τι λέτε, κύριε Ιωακίμ. Αυτό είναι αφάνταστο. Θυσιάσατε για μένα 5 ολόκληρα χρόνια τη ζωή σας. Αυτό είναι μια θυσία απίστευτη. Η ζωή μου ολόκληρη, κυρία μου, ήταν μια διαρκής θυσία. Το γεγονός είναι ότι στα σφυλακάς υπέφερα πολλά. Χάλασε ο λίγον και ο χαρακτήρ μου, επειδή ο έτη εκεί μέσα οι διάφοροι κακοποίοι με ηρωνεύοντο. Γέρομοι έλεγον, σι έφαγον τα χρήματά σου εφοκότε. Μία, δύο, τρεις, το τρίτον έτος έχασα την υπομονή μου και με την μάχεραν του άρτου ετιμώρησα τον ανεδέστερον. Εσείς. Μάλιστα, κυρία μου, εγώ. Τον καημένο τον κύριο Ιωακίμ. Σας ευχαριστώ για όλα. Σας ευγνωμονώ. Και τώρα πρέπει να πηγαίνω. Θα ξαναπεράσω αύριο. Ναι, να περάσετε, να κανονίσω με τις λεπτομέρειες της αναλήψεως των χρημάτων σας. Και πάλι σας ευχαριστώ. Ω, τι λέτε, κυρία μου, η ευχαρίστηση είναι δική μου. Αύριο. Αύριο. Thank you.
Λέκο. Αγάπη μου, άργησες και ανησύχησες. Έχω χρήματα, Λέκο. Τι? Έχω χρήματα, πολλά χρήματα. Από σήμερα είμαι οικονομικός ανεξάρτητη και μπορώ να κανονίζω τη ζωή μου όπως θέλω εγώ. Πώς, πού βρέθηκαν αυτά τα χρήματα? Είναι κάτι υπόλοιπο από την τεράστια περιουσία του πατέρα μου. Μη με ρωτάς περισσότερο. Πες μου μονάχα πως με αγαπάς. Ελένη, είσαι ό,τι πιο πολύτιμο έχω στη ζωή μου. Θα φύγουμε μαζί. Χίλιες φορές. Αγάπη μου. Τα δάκρυα μου είναι καυτά. Τα δάκρυα. Τα δάκρυα μου είναι καυτά. Τα δάκρυα μου. Σκάσε μωρία. Πού είναι η κυρία σου? Μέσα είναι κυρία, να πάρετε. Να τα πάρετε, ε. Μάλιστα κύριε. Δεν ετοιμάζετε. Μου είπε να τις ετοιμάσω όλα τις τα ρούχα και να φωνάξω ένα ταξί στις 5. Στις 5? Είναι ακόμα 4 κύριε. Παραδέχομαι. Δεν βιάζεται καθόλου βλέπω, ε. Ταξίδι θα πάει κύριε. Δεν σε ενδιαφέρει. Είμαι ανομορφή, σε ενδιαφέρει. Άκουσε ουρανιέ, χωρίζουμε την κυρία σου. Λοιπόν, αποφάσισε που θα πας. Θα μείνεις μαζί μου ή θα πας με την κυρία σου. Χωρίζετε με την κυρία? Ναι, χωρίζουμε. Περισσότερες ερωτήσεις δεν χρειάζονται. Και γιατί χωρίζετε κανένα κύριε? Α, είσαι ενοχλητική. Και εσύ δεν μου χρειάζεσαι. Ετοιμάσου να πας εσύ με την κυρία σου. Ουρανία, έλα μέσα. Αμέσως, κυρία. Γιατί χωρίζετε? Σαγγίζω. Όχι κύριε. Έτσι μου φάνηκε. Λάθος κάναμε κύριε. Η κυρία είναι πολύ ευχαριστημένη και μάλιστα σιγοτραγουδάει. Σιγοτραγουδάει? Μάλιστα κύριε. Φέρμα να ποτήρια. Αμέσως. Άκου να τραγουδάει. Καταπληκτικό πράγμα είναι η αναισθησία των γυναικών. Κι εγώ τραγουδάω. Γιατί δεν τραγουδάω? Τέλος τον έρμο, γυναίκα ζωνιάζει, εκφρασιάζει, σκέψη και βελεύα. Αν αυτή είχε ένα λόγο να τραγουδάει, εγώ έχω 10. Εκφρασιάζει, σκέψη, ματιά. Τι πάθατε κύριε, μίγα σας τσίπησε. Σκαλώσω. Και θα μου λες γιατί είναι ευχαριστημένη κυρία σου. Αν δεν το μάθατε, βέβαια, κληρονομάει ολόκληρη περιουσία. Τι, πας πού, κληρονομάει? Μάλιστα, της το είπε ένας κύριος που ήρθε από την Αίγυπτο. Α, ναι, ξέρω, ναι, πως να λένε Ιωακίμ Δάνος, ξενοδοχείων τουρίστ. Για να πάμε να δούμε τι συμβαίνει. Μη διστάξεις τη γυναίκα, είναι ψέμα! Ωψέχτηκα! Να ρίδω, 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 να ρίδω. Ουρανία, έφυγε ο κύριός σου. Μάλιστα, κυρία. Σου είπε τίποτα? Μάλιστα. Με ρώτησε αν κλαίτε και εγώ του είπα ότι τραγουδάτε. Και γιατί του είπες ότι τραγουδώ? Γιατί έχει πάρει επάνω του, κυρία. Νομίζω ότι το πήρατε κατάκαρδα επειδή χωρίζετε. Να σα πω την αλήθεια, αν και εμένα βέβαια δεν μου πέφτει λόγο, καλύτερα που χωρίζετε. Δεν είναι ζωή πια με αυτόν τον άνθρωπο. Ουρανία, πώς μιλάς έτσι για τον κύριό σου? Του έχω τόσα μαζεμένα, κυρία. Επιτέλους θα πάψω να βλέπω μίγα και να τρέμω. Τι πράγμα? Μάλιστα. Δεν τα ξέρετε εσείς αυτά. Να, κάθε φορά που έμενε μια μίγα στο δωμάτιό του, μου έκοβε 50 δραχμές πρόστιμο από το μισθό μου. Μπα. 1000 δραχμές μύγες έχω πληρώσει ως τώρα. Αφού κατάθεσα να τρώγω τις μύγες, γυρότερα και από τα άγρια θηλία. Thank you.
ουρανία. Η κυρία Παπαγιώργου. Αυτή εδώ. Τι θέλει. Ξέρω κι εγώ, κυρία. Να τη διώξω. Να περάσει. Μάλιστα, κυρία. Περάστε, κυρία Παπαγιώργου. Χαίρετε, κυρία. Χαίρετε. Ο κύριος Αγγελής δεν είναι εδώ. Μόλις έφυγε. Έφυγε. Ναι, λυπούμε πολύ. Προ 5 λεπτών. Α, δεν πειράζει. Θέλετε να καθίσετε. Μερσί. Θα θέλατε να τον δείτε τώρα. Ναι, μάλλον. Ξέρετε, ήρθα να τον ευχαριστήσω για τη σημερινή τελετή. Oh, μα ήταν τόσο υπέροχος, τόσο ωραίος ο λόγος. Πράγματι. Με είχε καταλάβει μια τέτοια εμοσιόν που δεν την είχα ούτε στην κηδεία του καημένου μου του Αντρέ. Σας βεβαιώ ειλικρινώς, κυρία, πως ο κύριος Αγγελής βρήκε τις πιο ευαίσθητες χορδές μου. Μπα! Εμένα πρέπει να ξέρετε, μου αρέσουν πάρα πολύ οι εμοσιόν. Ελπίζω λοιπόν ότι με όλη αυτή την κατάσταση που δημιουργήθη θα έχετε την ευκαιρία να δοκιμάσετε αρκετά ενδιαφέρουσες εμοσιόν. Παρντών. Ο κύριος Αγγελής, ξέρετε, είναι από τους τύπους εκείνους που προκαλούν πολύ ισχυρές συγκινήσεις. Τι εννοείτε, μαντάμ? Αυτό που εννοείτε και κάνετε πως δεν το εννοείτε. Παρόλο δεν καταλαβαίνω και μπορώ μάλιστα με το ύφος αυτό που μεταχειρίζεστε απέναντί μου. Δεν κρατώ κανένα ύφος. Αντιθέτως είμαι πολύ ευτυχισμένη και σας ευγνωμονώ γιατί με απαλλάσσετε από έναν άνθρωπο με τον οποίο ευαρέθηκα να δοκιμάζω τόσο ισχυρές εμοσιόν. Μπα, χωρίζετε. Μπα, δεν το ξέρετε. Κάτι μου είχε πει ο κύριος Αγγελής. Και σας διέφυγε. Για σκέψου. Δηλαδή μου έλεγε ότι δεν είναι ευχαριστημένος από εσάς, ότι δεν είσαστε ο τύπος που του πάει. Αλλά δεν φανταζόμουν ότι θα είχατε χωρίσει τόσο γρήγορα. Ναι, ευτυχώς. Χωρίσαμε πολύ γρήγορα. Την καημένη. Ευχαριστώ για τη συμπαθιά σας. Παρακαλώ. Και πότε με το καλό? Μα σήμερα. Φεύγω κιόλας. Την καημένη. Και πού θα πάτε? Ευτυχώς έχω να πάω κάπου. Δεν πρόκειται να σας ζητήσω στέγη. Την καημένη. Γι' αυτό έχετε τα νεύρα σας. Εγώ νεύρα? Απεναντίας είμαι πολύ ευτυχισμένη. Και σας ευγνωμονώ γιατί εσείς γίνατε η αιτία. Εγώ δεν έκανα τίποτα για να τον ελκύσω. Η αλήθεια είναι ότι τον ήλκυσαν τα χρηματοκιβώτιά σας. Καταλαβαίνετε ότι με προσβάλλετε, κυρία. Δεν έχω καμιά τέτοια πρόθεση. Άλλωστε, ευτυχώς δεν υπάρχει κανένα μήλον της έρηδος μεταξύ μας. Από μέρους μου σας το προσφέρω ευχαρίστως. Και σας εύχομαι με όλη μου την καρδιά να μην σας βγει ξινό. Όσο γι' αυτό μην ανησυχείτε. Καθόλου. Απλώς σας δίνω μια ευχή. Σας ευχαριστώ. Πάντως βεβαιωθείτε ότι προσωπικά δεν φταίω. Ο κύριος Αγγελής με αγαπά. Τι να κάνει, είναι βλέπετε ανώτερο των δυνάμεών του. Και εσείς βεβαιωθείτε ότι ο κύριος Αγγελής δεν αγαπά κανέναν άλλον εκτός από τον εαυτό του. Πόσο λίγο τον ξέρετε, κυρία μου. Ευτυχώς που βρεθήκατε να μου τον μάθετε εσείς. Δεν σας παρεξηγώ. Έχετε δίκιο να φέρνεστε έτσι. Γιατί σε αυτή την υπόθεση είσαστε ηττημένοι. Δεν έχω να ζηλέψω τίποτα από την νίκη σας. Θα θέλατε ωστόσο να γίνετε η δική σας. Πληρωμένη με 100 εκατομμύρια. Για όνομα του Θεού. Δεν θα μου άρεσε ποτέ ένας άντρας τόσο εσχροκερδής. Δεν με θίγουν τα λόγια σας. Αυτό δεν κολακεύει την ευαισθησία σας. Μια κυρία σαν και εμένα δεν έχει ανάγκη να στηριχτεί στα χρήματα για να κατακτήσει έναν άντρα. Τότε ο κύριος Αγγελής θα ζήλεψε την ομορφιά σας. Η ομορφιά δεν είναι το παν στη γυναίκα. Εσείς είστε πιο όμορφοι και όμως σας εγκαταλείπει. Εν δι' αυτή περιπτώσει θα ζήλεψε μάλλον τα δροσερά σας νιάτα. Έχετε ανυπόφορη ανέβεια. Είναι η μόνη αρετή, κυρία μου, που διαθέτεται σε μεγαλύτερο βαθμό. Θα μπορούσατε τουλάχιστον να περιμένετε να φύγω πρώτα και μετά να έρθετε να δρέψετε τους καρπούς του μόχθου σας. Δεν φανταζόμουν ότι σας έβρισκα εδώ. Ο κύριος Αγγελής μου είπε ότι θα μένετε μόνο στις 3. Είναι 4 η ώρα και είστε ακόμα εδώ. Ζητώ συγγνώμη αν κάνω κατάχρηση της φιλοξενίας σας. Είστε γελία. Πάντως λιγότερο από εσάς. Βεβαιωθείτε πως αν η κοινωνική μου θέση το επέτρεπε θα σας είχα ξεμαλιάσει. Προσέχετε γιατί η δική μου το επιτρέπει. Γυναικούλα. Συχαμένη.
Ωστε έτσι λοιπόν κύριε Ιωακήμε. Τι να σου πω λοιπόν, είσαι καταπληκτικός άνθρωπος, σε θαυμάζω. Πόσα χρόνια είπες ότι έμεινες στη φυλακή? 5 κύριε. Mm. Γυναίκα, παιδιά δεν είχες? Είχον προ 20 ετών. Πεθάνανε? Όχι. Εγώ απέθανον. Τι? Τι έκανες λέει? Δια την οικογένειά μου έκανα και άλλη θυσία, πολύ μεγαλύτερα. Θα σας το είπα και αυτό, είναι το μυστικό της ζωής μου. Ήμουν ακόμη νέος όταν επνίγινε στην Ρουμανία. Πώς? Δηλαδή σώθηνος εκθαύματος από ένα ναυάγιον. Ουδής όμως το εγνώριζεν, δι' αυτό απεφάσισα να παραιτηθώ από την ζωή. Μεστητή μου κύριε. Και γιατί το κάνεις αυτό? Δια να εισπράξει η οικογένειά μου την ασφάλεια ζωής. Τι λες, Χριστιανέ μου? Ναι, στην Αίγυπτο, όπου έφτασα με τα πολλάς περιπέτειες, ήλαξα το όνομά μου. Με συγχωρείς, αγαπητέ μου, αλλά σαν οι αυτοθυσίες φάνε τα όρια της βλακίας. Χρειάζεται και όλη η βλακία εις τον κόσμο. Η πολύ εξυπνάδα είναι συμφοράδια τους ανθρώπους. Εγώ αυτά δεν τα καταλαβαίνω. Τέλος πάντων, πάτε σηκώ πάνω σπίτι. Όπως νομίζετε. Τελευταία βαλίτσα, κυρία. Καλά, βγάλτε και αυτή στο χολ. Μα... Τι έχετε, κυρία? Τίποτα, ουρανία. Μα είσαστε πολύ χλωμοί. Δεν έχω τίποτα. Τι άλλο ήθελα να σου πω? Α, τα μάζεψες όλα τα μπιμπλό μου? Μάλιστα, κυρία, όλα. Τι άλλο έχω εδώ μέσα? Και τι δεν έχετε, κυρία? Και τι δεν έχω? Μια ολόκληρη ζωή. Και όσο είναι μονάχα 5 χρόνια. Ουρανία, θυμάσαι ποτέ ο κυριός σου να ενδιαφέρθηκε για τίποτε εδώ μέσα? Γιατί σου είσαι στο κρεβατί του μονάχα. Να μην είναι ούτε πολύ σκληρές ούτε πολύ μαλακές. Για να ξαπλώνει τις σαρίδες του. Για τίποτα άλλο? Για τίποτα άλλο, κυρία. Έχεις δίκιο. Δεν ήθελε να στενοχωρήσει τον εαυτό του. Ο εαυτούλης του. Μονάχα ο εαυτούλης του. Γι' αυτό σας λέω, κυρία, μη στενοχωριέστε που τον αφήνετε. Μα δεν στενοχωριέμαι που αφήνω αυτόν. Αφήνω το σπίτι. Όλα αυτά τα πράγματα που τα έφτιαξα με τόσα όνειρα, με τόση αγάπη. Νόμιζα πως θα περνούσα ολόκληρη τη ζωή μου εδώ μέσα. Κοντά σε αυτό το τραπέζι, σε αυτές τις πολυθρόνες, σε αυτόν τον καναπέ. Που τόσες φορές ξάπλωσα ποτέ χαρούμενη και ποτέ λυπημένη. Μην κλαίτε, κυρία. Κοίταξε, ουρανία, αν έχω τίποτα στα άλλα τα δωμάτια. Μάλιστα. Περίμενε εδώ, κύριε Ιωακήμε. Θα σε φωνάξω σε λίγο. Όπως νομίζετε, κύριε Αγγέλη. Μπαμπά, τι βλέπω. Κλαίμε. Όχι, δα. Ελένη, σε παρακαλώ, όχι συγκινήσεις. Προπάντων, όχι συγκινήσεις. Μη ανησυχείς. Είπαμε να χωρίσουμε σαν πολιτισμένοι άνθρωποι, δεν είπαμε? Ούτε εσύ να συναχωρηθείς, ούτε εγώ. Αυτό γίνεται. Μπράβο. Λοιπόν, σπουδαίος τύπος αυτός ο Ιωακήμ Δάλος. Μπα, πήγες και τον βρήκες? Ναι, τα ξέρω όλα. Μα είναι καταπληκτικό, είναι αφάνταστο το τι έκανε για να σου εξασφαλίσει τα χρήματα αυτά. Σκέψου να σε έβαζαν εσένα να κάνεις μια τέτοια θυσία. Εμένα? Με θεωρείς ικανό για τέτοιες κουταμάρες? Όχι, δα. Γιατί πήγες να τον βρεις? Για να κανονίσετε το γλιγορότερο την ίσπραξη. Δεν ήταν τόσο ιδία. Πώς. Μπορεί να χρειαστείς χρήματα και τώρα αμέσως μάλιστα. Εγώ καθώς ξέρεις δεν βρίσκομαι σε πολύ καλή κατάσταση. Αλλά το ίδιο κάνει. Αυτά τα χρήματα είναι σαν να τα δίνω εγώ. Μπα, πώς αυτό? Απλούστε τα. Αυτές οι 5.000 λίρες
ανήκουν στους καταθέτες που είχαν λαμβάνει από την τράπεζα του πατέρα σου. Αν βρισκόταν συνεπώς κανείς να καταγγείλει αυτόν τον κύριο Ιωακήμ Δάνο. Ωραία, να το καταγγείλεις. Όχι, απλώς το αναφέρω για να ξέρεις πως τα χρήματα αυτά θα τα έχετε εσύ και αυτός. Ο εκλεκτός σου εννοώ. Χάρη στη μεγαλοψυχία τη δική μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Με συγχωρείτε. Μπορώ να εισέλθω. Είσαι, είσαι. Ω, κυρία μου, πώς είστε. Καλά, καλά. Θα είχατε την καλοσύνη να περάσετε στο δωματιό μου. Εκεί θα μπορέσουμε να μιλήσουμε καλύτερα. Ευχαρίστω. Εσένα δεν σε χρειάζομαι. Καλά, καλά, μη θυμώνεις. Τι με νοιάζει με αν... Απ' τη δική μου σε δική καταλεστά. Αγγελής μέσα είναι. Μια στιγμή. Κυρία Παπαγιώργου. Κυρία Παπαγιώργου. Ναι, να τη διώξω. Τι λες να σου το βρω. Να περάσει αμέσως. Αμέσως. Περάστε, κυρία. Έφυγε, κυρία. Φεύγει, φεύγει. Ορίστε, κυρία Παπαγιώργου. Είμαι τρομερά εκνευρισμένη. Μα γιατί, κυρία μου, τι έχετε. Έχω μια μιγκρένα από το μεσημέρι. Και ύστερα μου είχατε πει ότι η κυρία σας θα έφευγε το αργότερο στις 3. Ωστόσο πλησιάζει 5 και βρίσκεται ακόμα εδώ. Απορώ με την επιμονή αυτού του πλάσματος. Άπαξ και της είπατε ότι θέλω να γίνετε σύζυγός μου, έπρεπε να είχε εξαφανιστεί. Απορώ κι εγώ με τη στάση της, κυρία μου. Τι να σας πω, δεν ξέρω. Ξέρετε, κυρία Αγγελή. Ναι. Είμαι λιγάκι ιδιότροπη εγώ. Και λιγάκι απαιτητική. Δεν πειράζει. Και με προπάντων ιδιόρυθμη. Τίποτα δεν με πειράζει με ένα κύριε μου, φθάνει να γίνεται γυναίκα μου. Ναι, αλλά πρέπει να λάβετε υπόψη σας ότι ο σύζυγος είναι λιγάκι δύσκολη εγώ. Έτσι, έτσι μ' αρέσει να είστε δύσκολη, δύσκολη κυρία μου, δύσκολη. Και όταν θέλω έναν άντρα, τον θέλω αμέσως. Θα τον έχετε, κυρία μου, θα τον έχετε το γρηγορότερο. Μ' αγαπάτε, κύριε Αγγελή. Σας αγαπώ. Τι ερώτηση είναι αυτή, κυρία μου. Πολύ. Όσο δεν φαντάζεστε. Για πέστε μου, τι βρίσκεται σε μένα. Τι βρίσκω. Πολλά. Δηλαδή όλα, τα πάντα βρίσκω σε εσάς, κυρία μου. Συγκεκριμένα. Συγκεκριμένα είσαστε τόσο ανεπτυγμένη, τόσο ελκυστική, τόσο δροσερή, τόσο καθώς πρέπει, τόσο... Πλουσία. Αυτό δεν με ενδιαφέρει, κυρία μου. Τα χρήματά μου δεν σε συγκινούν. Για όνομα του Θεού, κυρία μου. Το χρήμα είναι το μόνο πράγμα που δεν έχει καμία επίδραση στα αισθήματά μου. Παρόλ. Σας βεβαίω. Χαίρομαι πάρα πολύ. Δεν ξέρετε πόσο ζηλεύω τα φτωχά εκείνα κορίτσια. Τι σας σήμαντες γυναικούλες του λαού που παντρεύονται χωρίς πρίκα. Έχουν τόση γοητεία αυτή η γάμη. Αμπά, ιδέα σας, κυρία μου. Πόσο θα ήθελα να ζούσα φτωχικά σαν μια γυναικούλα του λαού. Γυναικούλα του λαού. Μόνο με το μισθό σας. Με το μισθό μου. Άχι το καλό σου, συγγνώμη. Μα δεν θα ήταν θαύμα. Θαύμα. Δεν είμαστε καλά. Δεν νομίζετε. Φυσικά δεν λέω βέβαια, ο μισθός μου καλός είναι, κυρία μου, αλλά όταν υπάρχει τόσο χρήμα, τι να σου κάνει ο μισθός. Θα μου ήταν αρκετός. Ωραίο αστείος, γελάσουμε. Μα δεν αστείευομαι, σας βεβαιώ. Σκέφτομαι να ζήσουμε μόνο με τα απαραίτητα. Δηλαδή το σχέδιό μου είναι αφενός να κάνω μια μεγάλη χειρονομία για τους φτωχούς, αφετέρου να ζήσω όπως ονειρεύτηκα. Παρντών, αλλά δεν εννοώ. Θέλω να γίνω μεγάλη ευεργέτης. Ευεργέτης. Ναι. Το εργοστάσιο λέω να το πουλήσω. Τι έκανε, λέει. Ναι, θα το πουλήσω και όλα τα χρήματα θα τα διαθέσω για ένα τεράστιο φιλανθρωπικό ίδρυμα. Πώς το είπατε αυτό. Ένας ευγενικός άνθρωπος δεν μπορεί να ζει μέσα στα πλούτη όταν υπάρχει τόση δυστυχία γύρω του. Τρώτε εσείς με όρεξη όταν οι άλλοι πεινούν ολόγυρά σας. Πώς, και τρώω και πίνω εγώ, γιατί όχι. Α, όχι, εγώ δεν μπορώ, σας βεβαιώ υποφέρω. Άλλωστε... Τι. Το λέει αυτό ο Μακαρίτης ο Αντρές στη διαθήκη του. Αν ποτέ αποφασίσω να παντρευτώ, δεν μου ανήκει πια το εργοστάσιο. Ε. Τώρα λοιπόν το ξέρετε. Αν είναι έτσι, κυρία μου, μη παντρεύεστε. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Α, έτσι. Παρντών, δηλαδή θέλω να πω... Μερσί, κατάλαβα. Κυρία μου, ενικήσατε. Σας τον χαρίζω.
Δεν αξίζει και σπουδαία πράγματα. Δηλαδή. Μπα. Τι συνέβη. Τίποτα το σοβαρό. Απλούστατα του έκανα μια μικρή δοκιμή πάνω στη συζήτηση που είχαμε προηγουμένως. Δεν είναι ούτε καν τόσο έξυπνος όσο τον είχα φανταστεί. Η διαθήκη. Δεν υπάρχει καμιά τέτοια διαθήκη. Μα σοβαρά πιστέψατε ότι έτσι πετιούνται στο δρόμο 100 εκατομμύρια. Κι όμως, ελιώσατε ολόκληρος. 5 κιλά εχάσατε μέσα σε 10 λεπτά της ώρας. Χαίρετε κύριε, χαίρετε κυρία. Κυρία Σπρογιώργη, κυρία Κοντογιώργη, κυρία Μαυρογιώργη, ξέρετε. Ξέρω κυρία Αγγελή, δεν χρειάζεται να με συνοδεύσετε. Ελένη, είμαι βλάκα. Τι έπαθες. Είμαι βλάκα. Βλάκα με περικεφαλαία. Βλάκα εσύ. Είμαι βλάκα, Ελένη. Μου την έφερε αυτό το νόμο, όλη αυτή η γελία. Αυτό το μουσείο. Πω, τι συφορά ήταν αυτή. Μέσα σε μια στιγμή γλίστεσαι από τα χέρια μου 100 εκατομμύρια. Αγγελή μου, πώς την έπαθες εσύ. Πού ήταν το μυαλό σου. Πού ήταν η εξετάδα σου. Μα πες μου λοιπόν τι έπαθες. Λαχτάρα, Ελένη. Σε εγκατέλειψε. Την έφερε. Α, τι γιώσα. Να την πάθω εγώ, Αγγελή, σου πω ένα τέτοιο γελίο πλάσμα σε αυτήν. Γελίο πλάσμα. Ηλίθιο. Παπαγιώργου. Βλακόμητρο. Μα τι σου είπε. Ηλίθιότητες. Κι εγώ τις πίστεψα. Μάλλον όχι, δεν τις πίστεψα. Μάλλον τις πίστεψα γιατί τις πίστεψα. Κάτσε, Ελένη, κάτσε, σε παρακαλώ. Λείπουμε πάρα πολύ, αλλά είναι ώρα να φύγω. Θα φύγεις. Ναι, είναι 5 ακριβώς. Όχι, δεν θα φύγεις. Πώς. Θα μείνεις μαζί μου. Όχι, δα. Τα συμφέροντά σου, αγαπητέ μου, φαίνεται πως εξασθενούν τη μνήμη σου. Άλλαξε γνώμη. Εγώ όμως δεν άλλαξα. Δεν πειράζει, θα αλλάξεις. Δυστυχώς δεν έχω τη δική σου ευχέρεια. Ελένη, σε παρακαλώ, σε ηγετεύω. Αν με αφήσεις, θα είναι τεράστιο το πλήγμα. Δεν θα μπορέσω να ανθέξω. Είμαι στενάχωρος άνθρωπος εγώ. Λυπούμε ειλικρινά, αλλά δεν γίνεται τίποτα. Όχι, Ελένη, αδιέντον. Δεν μπορείς να με αφήσεις εσύ να υποφέρω. Μη φοβάσαι. Δεν πρόκειται να υποφέρεις. Όχι, όχι, θα υποφέρω. Το προϊστάνομαι. Και ξέρεις πολύ καλά πως δεν αντέχω σε βάσανα εγώ. Σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ. Φοβάμαι που σ' αγαπώ, Ελένη. Και αν σ' αγαπώ πολύ, θα είναι μαρτύριο για μένα μια τέτοια εγκατάλειψη. Θα μείνω μόνος. Θα μείνει έρημο το σπίτι. Θα γίνω γελίος. Θα πεθάνω από ντροπή. Έννοια σου και δεν πεθαίνεις. Μη φοβάσαι. Ελένη, το φοβάμαι. Σε παρακαλώ. Σε ηκετεύω. Συγχώρεσέ με για ό,τι σου έχω κάνει. Να, ένας αγγελής. Ένας γιάνγκος αγγελής πέφτει στα πόδια σου. Δεν σου είναι αρκετή αυτή η ικανοποίηση. Με συγχωρείτε. Πείραξε! Με συγχωρείτε, κύριε Αγγελή, αλλά παρέ την μάρτυρα αυτή τη σκηνή χωρίς να το θέλω. Φύγε, σου είπα. Με ξεχρεώνεις. Θα φύγω μαζί του. Όχι, δεν θα φύγεις εσύ. Είναι απατρώνας αυτός. Είναι πληκοθύρας. Σε κοροϊδεύει. Σας παρακαλώ, κύριε Αγγελή. Τι θέλεις εδώ, βρε. Τι θέλεις μέσα στο σπίτι μου. Ελένη. Η Ελένη θα μείνει εδώ. Για να κάνω τι. Δεν θα πας με αυτόν. Άνοιξε τα μάτια σου, Ελένη. Για τα χρήματα σε θέλει. Αν δεν υπήρχαν αυτές οι 5.000 λίρες, θα το είχε στρίψει προπολού. Με προσβάλλετε, κύριε Αγγελή. Ναι, ρε, σε προσβάλλω. Κρίνεις όλους τους ανθρώπους με τα μάτια τα δικά σου. Θα σου το αποδείξω αμέσως. Γιωκίν! Γιωκίν! Πού είσαι, μωρέ! Εδώ είμαι, κύριε Αγγελή. Άκουσε, Γιωκίν. Στη ζωή σου έκανες πολλές ηλικιότητες, δικαίωμά σου. Αλλά αυτό που έκανες με τις 5.000 λίρες είναι μία πράξη. Έχει μωρή την, κύριε. Δεν ξεμπερδεύεις. Αν δεν καταθέσεις αυτά τα χρήματα στον εισαγγελέα, θα συλληφθείς αμέσως. Κάποιο λάθος έχετε. Δεν έχω κανένα λάθος. Τα χρήματα αυτά δεν σου καταθέτες. Οι δικαιούχοι υπάρχουν και τα περιμένουν. Μη ύψιστε, κύριε. Βρέα στον ύψος εκεί που κάθετε. Αν εσύ από ηλικιότητα απεστήρες αυτά τα χρήματα, υπάρχουν όμως τίμιοι άνθρωποι που δεν θα συγχωρήσουν ποτέ να υπεξαρούνται τα χρήματα των φτωχών. Ποιος δηλαδή. Εγώ. Εσείς. Μάλιστα εγώ. Καθώς βλέπεις, κύριε Ροδίνε, χρήματα δεν υπάρχουν. Εμπρός λοιπόν, πάρε τώρα την Ελένη. Δεν θα το κάνετε αυτό, κύριε Αγγελή. Θα το κάνω. Είναι απόφασή σας. Οριστική και αμετάκλητη. Μα τι σου πέρασε η ιδέα, δηλαδή, πως σε ξυπνότερος εσύ από μένα, Ορίστε, Ελένη. Ορίστε. Τώρα που τον απεκάλυψα, σου πως αγαπάει. Ας πει ότι σου παίρνει χωρίς λεφτά. Λυπάμαι πολύ, κύριε Αγγελή, αλλά... Αλλά. Α, έχει και αλλά. Μα αυτό είναι το αλλά. Με συγχωρείτε. Παρεξηγείτε, κύριε Αγγελή. Τα χρήματα δεν έχουν καμιά σχέση με τα αισθήματά μου. Βέβαια, θα ήταν μεγάλη ανακούφιση για μας. Εγώ δεν έχω περιουσία. Δεν ξέρω όμως αν η Ελένη στρα από όλα αυτά. Η Ελένη ξέρει τι είσαι. Ανέστητε. Αλέκο. Έρχεσαι μαζί μου κι έτσι. Και το ρωτάς. Εσύ τι λες. Εγώ. Μα όταν σε αγάπησα εγώ δεν υπήρχαν χρήματα, Ελένη.
Τι σχέση έχουν αυτά με την αγάπη μας. Πάμε. Ελένη. Αγαπητέ μου, σε βεβαιώ, λυπάμαι γιατί την παθαίνεις για δεύτερη φορά. Δε φταίω όμως εγώ. Σε ξέρω καλά. Σε σπούδασα 5 χρόνια και πλήρωσα πολλά για να σε μάθω. Ας είναι. Σε πληρώνω και πάλι. Φεύγετε. Καθώς βλέπεις. Πώς γίνεται αυτό. Σε θαμπώνει τόσο η ίδια σου η προσωπικότητα, Αγγελή, ώστε δεν βλέπεις ότι ολογερά σου υπάρχουν κι άλλοι άνθρωποι. Με καρδιά, με αισθήματα, με όνειρα, με δικαιώματα στη ζωή. Είσαστε μυρμήγκια. Κανένας άνθρωπος δεν είναι μυρμήγκι. Όσο φτωχός, όσο ασήμαντος κι αν είναι. Είναι άνθρωπος κι αυτός σαν και σένα ακριβώς. Κατάλαβε ένα πράγμα, Αγγελή. Ο κόσμος δεν επλάστηκε μόνο για σένα. Αντίο. Να σε έρθουν, κύριε Αγγελή. Έφυγαν. Έφυγαν, κύριε Αγγέλη. Δεν μου λες. Είμαι τόσο βλάκας. Δεν φαίνεστε. Αυτό λέω κι εγώ. Πάντως, τα συλληπιτήριά μου. Τα συλληπιτήριά σου. Εσύ λες εμένα τα συλληπιτήριά σου. Εσύ ένα πραγματικό μυρμήγκι. Μυρμήγκς εγώ. Εσύ που κάνεις τόσο συλληφιώτη στη ζωή σου. Τι όνομα του Θεού. Πάντως, αυτά τα χρήματα πρέπει να τα παραδώσεις αμέσως στους καταθέτες. Αλλιώς θα σε παραδώσω εγώ στην αστυνομία και στον εισαγγελέα. Ακούς. Μια φορά αυτοί οι δυο θα τα πάρουν. Θα τα πάρουν, κύριε Αγγέλη. Ας. Μάλιστα. Τα χρήματα αυτά τα διέσωσαν με τόσας θυσίας. Θα τα διασώσω και τώρα, οπωσδήποτε. Λάβετε υποσημείωση ότι δι' όλα όσα έκαμα εις την ζωή μου, δεν φτάνει μόνον η ηλικιώτης, χρειάζεται και θάρρος. Και λοιπόν. Και το θάρρος αυτό, δόξασε ο Θεός, δεν μη έλειψε ποτέ. Εάν κάνετε αυτό που λέτε. Τι. Θα σας φωνεύσω. Τι έκανε, λέει. Μάλιστα, θα σας φωνεύσω. Ήδη έχω κάνει έναν τραυματισμό μέσα εις τας φυλακάς. Ελπίζω να με βοηθήσει ο Θεός να κάνω και τον φόνον. Εσύ. Μάλιστα. Μόνον εάν με φωνέψετε εσείς θα σώσετε την ζωή σας. Συνεπώς το υπόλοιπο της ζωής σας θα το περάσετε προφυλασσόμενος από εμέ. Λοιπόν, εκλέξατε κύριε Αγγέλη. Ή θα με φωνεύσετε ή θα σας φωνεύσω. Άλλο βάσανο ετούτο. Και αν μεν σας φωνεύσω εγώ, θα επιστρέψω εις τα σφυλακά σου που έχω συνηθίσει. Εάν όμως με φωνεύσετε εσείς, θα πάτε εις τα σφυλακά και δι' εσάς θα είναι ο λίγον δύσκολον. Θα με φωνεύσεις οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Ή θα σε φωνεύσω οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Ας το καλό, Χριστιανέ μου. Δεν θα προβείτε ίσου δε μίαν ενέργεια. Πήγαινε από εδώ. Μάλιστα. Σας ζητώ συγγνώμη, αν σας ελείπησα. Αχ, την ευχή της Παναγίας. Να έχω αυτό το φόβο σε όλη μου τη ζωή. Να το βρω από αυτό το κνόδαλο. Ή θα με φωνάψει ή θα τον φωνάψω. Θεέ μου, τι άλλο λοιπόν μου επιφυλάσσεις. Μα πώς είναι έτσι οι άνθρωποι. Γιατί ξεσηκωθήκαν όλοι εναντίον μου. Γιατί δεν έγιναν τα πράγματα όπως τα θέλεις εσύ, Αγγελή μου. Περίμενα κάτω. Είδα που έφυγε η Ελένη και... Συγχώρεσέ με, Γιάνγκο. Ό,τι έκανα, το έκανα από αγάπη. Μ' αγαπάς εσύ, Λιλή. Μ' αγαπάς εσύ τουλάχιστον. Γιάνγκο. Μείνε κοντά μου. Θέλω έναν άνθρωπο. Μ' αφήσαν μονάχο μου, Λιλή. Είναι τρομερό να σε αφήσουν όλοι. Σε θέλω. Νιώθω τόσο πολύ την ανάγκη να πω τον πόνο μου σε κάποιον. Μείνε κοντά μου, Λιλή. Θα μείνω σ' όλη σου τη ζωή. Σ' όλη μου τη ζωή. Ναι. Α, όχι, όχι.
όχι. Άμα σε βαρεθώ θα φύγεις. Με αυτή τη συμφωνία. Όχι πια. Δεν τρώγεσαι. Δεν τρώγεσαι. Αλεξίου, τι κάνεις εδώ? Σας περίμενα. Εμένα? Μάλιστα εσάς. Σας είχα πάρει από πίσω. Σας είδα που μπήκατε και περίμενα να βγείτε. Τι με θέλεις? Να σας πω ότι... ότι σας αγαπώ. Και ότι δεν μπορώ να ζήσω χωρίς εσάς. Και ο κόσμος? Δεν με νοιάζει να πει ο κόσμος. Φτάνει να πείτε το ναι και το γράφω τον κόσμο στα παλιά μου τα παπούτσια. Σοβαρά? Σοβαρότατα. Για να σε δω, μωρέ. Α, καλός είσαι. Τρώγεσαι. Το με φάτε. Όχι. Θα σε παντρευτώ. Με παπά και με κουβάρο. Με παπά και με κουβάρο. Θα σκουνείς δηλή. Δεν φαντάζεστε πόσο ευτυχισμένα με κάνετε. Κι εγώ σας ορκίζομαι, θα σας κάνω ευτυχισμένη. Μπορεί. Πάντως κοντά σου θα έχω σιγουριά. Πώς είπατε? Τίποτα, τίποτα. Πάμε, αγοράκι μου. Πάμε, κοριτσάκι μου.